Χαίρετε! Οπ! Και εσείς εδώ! Ήρθατε πάλι στο παραθύρι μας. Είναι το ύποπτο Μούση, στο The Barber Shop, στον Omnia TV. Βρισκόμαστε εδώ μετά από ένα πάρα πολύ βαρύ Σαββατοκύριακο. Μια κατάσταση η οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο μας έκανε όλους να χάσουμε μερικές, πολλές, μέχρι όλες τις ώρες ύπνου μας. Θα κάνω quote έναν Twitter user, τον YX underscore, ο οποίος, και από εκεί ορμόμενος τέλος πάντων, από εκεί ήρθε αυτή η εκπομπή, ο οποίος είπε το να είσαι ακροδεξιός, να μισείς τους Εβραίους και να πρέπει να στηρίξεις Ισραήλ, γιατί στο Εστέλ βρίσκονται Σιριζέοι και αναρχικοί. Μισού τύχη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχουμε τον Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να κάνουμε μαζί του. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που είστε μαζί μας ήδη αυτή τη στιγμή και όλους όσους θα έρθετε που θα τα ακούσετε και στη συνέχεια. Πείτε αυτοί που ευχαριστώ που είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, να πείτε σε αυτούς που θα έρθουν ότι τους ευχαριστώ που θα έρθουν. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχουμε συνηθίσει ως βουλευτή, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, μπορεί εσείς να έχετε δει και άλλους τέτοιους βουλευτές, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να ήταν ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας, είναι στη διπλανή πόρτα και αποφάσισε να κάνει κάτι για τα κοινά. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, είπα από το Μούση και σε σένα και στους διαδικτυακούς τηλεθεατές. Είναι τα άσχημα της κρίσης. Συμβαίνουν κάτι για τα χέρια πράγματα. Είναι αυτό, ναι. Όλο αυτό το malfunction του συστήματος που λέμε πολλές φορές. Όλη αυτή η κατάσταση η οποία μας κάνει να ερχόμαστε σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Από ό,τι εγώ ενημερώθηκα, εσύ ξεπέρασες κάποια δικά σου όρια, δεν είναι, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. Αρκεί εμείς να μην φτάσουμε να είμαστε απλά αυτό που ξεπεράσανε ως όριο οι ψηφοφόροι και ως εκεί. Δηλαδή να ψηφίσει έναν νέο άνθρωπο που στην περιοχή που εκλέχθηκε αυτό που λέγανε, ας πούμε, για να τον αναχαιτήσουν είναι ότι είναι αναρχοκουμούνι και βολεμένο από τον Πασόκ. Ωραίος. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή να μην φτάσουμε και γίνουμε, εντάξει, βγάλαμε και ένα καινούριο, δώσαμε και σε ένα μικρό κόμμα της αριστεράς ένα 27% και τώρα πάρτε το και πορευτείτε. Ανάθεση. Ναι, ανάθεση στα πάντα, όχι μόνο κοινοβουλευτικά. Κάντε τα όλα εσείς. Εμείς δεν υπάρχουμε πουθενά. Ναι, ανάθεση στους γονείς μας, ανάθεση στο φίλο, ανάθεση στη γυναίκα. Αυτό. Ανάθεση πάντα. Πες μας λίγο για την πορεία σου. Εξελέγεις βουλευτής, πες μου λίγο, εξελέγεις βουλευτής που ακριβώς... Στην Καστοριά. Στην Καστοριά. Με το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Ναι. Έτσι. Πώς προέκυψε η εμπλοκή σου με την πολιτική? Ξέρεις, αυτό είναι τώρα οι προσωπικές σχέσεις που βλέπεις έναν άνθρωπο, το ζεις και τον εκτιμάς mm-hmm. και αυτός μετά είναι υπόλογος όταν ξεμπλέξω με αυτή την ιστορία. Κάποιον έχεις να κυνηγάς. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Κάποιον έχεις να κυνηγάς. Πώς προέκυψε, για πες μας. Βασικά ήταν η επιστροφή μου μετά από 8-8,5 χρόνια στην Αθήνα. Επέστρεψα στην Καστοριά, ήταν επιλογή μου, πήρα βασικά μετάθεση με τεχνικός τότε. Mm-hmm. Πηγαίνοντας στην Καστοριά έζησα κάτι άλλο, ενώ εδώ ήμουν κινηματικός, ας το πούμε έτσι, και ζούσα τα ωραία του κινήματος, δηλαδή δεν χρειάζεται να οργάνωσω κάτι, mm-hmm. να εμπλακώ στη διαδικασία, πήγαινα όπου υπήρχε κάτι κινηματικό, ζούσα την εμπειρία, αυτό ήταν όλο στην Καστοριά, αναγκάστηκε επειδή δεν ήμασταν και πολλοί, να εμπλακώ σε πολλές διαδικασίες. Τέλος πάντων, δύο συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν αξιοπρεπέστατοι σαν άνθρωποι, πολύ προοδευτικοί, για ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς ακόμη, στα πολιτικά μία ζωή από κουκουέ, βέβαια δεν τους έμειναν πολλά κουσούρια, αυτή είναι η αλήθεια, τους το λέω κιόλας. Είμαι στις κουβέντες σας αυτό. Ναι,
Εντάξει, το λέω αυτό χαριτολογώντας σε όλους τους τρόφους πάνω, αναλόγως. Λέω εντάξει, δεν έμεινε κάτι σοβαρό από εκείνα τα χρόνια. Εμπλεκόμενος στη διαδικασία, ακόμη και στα συνδικαλιστικά που ήμουνα στο σύνθημα το γνωστό, mm-hmm. για λέρες και εργατοπατέρες, αποφάσισα ότι και εκεί πρέπει να εμπλακώ. Μέσα στη διαδικασία, ερχόμενος σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους συντρόφους πλέον, άρχισαν, ξέρετε, αυτοί είναι και έχουν μια εμπειρία έτσι πως να τσιμπάνε κανέναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρούν ότι μπορεί ή είναι και χρήσιμος, αυτά του κουκουέτα καλά. Ναι, 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 έχουν την εμπειρία. Ναι, είχαν την εμπειρία. Με κάλεσαν σε μια, ας το πούμε, κινητοποίηση, ήταν κάτι το αστείο, ήταν 15 σε μια προχωρημένη ηλικία, το πρωί στην Ομαρχία μπροστά, χωρίς ντουντούκα, χωρίς πανό, χωρίς κάτι να έχω γράψει, εντάξει, πήγα, απελπίστηκα και λέω, δυστυχώς, αυτοί πρέπει να κυβερνήσουν. Αυτό, πάει κάπου εκεί. Ναι, πρέπει να πάει κάπου εκεί, αν θέλουμε, αν τέλος πάντων είναι μια αρχή και όχι ελπίδα ότι ποιος θα κυβερνήσει. Σε αυτή τη διαδικασία, απογοητευμένος, είπα, τι κάνετε εδώ. Περνάει ο κόσμος και νομίζει ότι είναι σημείο να μαζευτεί το καπί τώρα να πάει μια εκδρομή. Η επόμενη κίνηση ήταν στις Λίτσες της Αμανατίδου, μια παρουσία και μια ομιλία στην Καστοριά. Πήγα και εγώ να δω τι γίνεται εκεί με το Παλαιστινιακό μου. Α, είχες ήδη την προδιάθεση, είχες ήδη επαφή με το Παλαιστινιακό, θες να μας πεις. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, οι γονείς μου, ειδικά και ο πατέρας μου, ήταν πριν από το 81 σε μέλη σε αυτό το καταραμένο σοσιαλιστικό κίνημα. Οπότε λόγω των καλών σχέσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, και ήξερα από μικρός τι σημαίνει Παλαιστινιακό, mm-hmm. λόγω της φιλίας του με τον Αραφάτ. Γενικότερα, είχα μία γνώση, όπως και τα ταξίδια, είχα κάνει κάποια ταξίδια στη Μέση Ανατολή. Είχες κάνει ταξίδι στο Ισραήλ ή είχες δει τι παίζει στο Ισραήλ ή στην Παλαιστίνη? Εγώ Παλαιστίνη το λέω. Παλαιστίνη. Είχα κάνει ένα σε Ιορδανία, Συρία, Λίβανο και άλλο ένα στην Παλαιστίνη. Η εμπειρία βέβαια ήταν τραγική, δηλαδή πάντα που πηγαίνω σε αυτό το μέρος εκεί θέλω τόσο να φύγω. Μάλιστα όταν πατήσω το πόδι μου σε ελληνικό αεροπλάνο νιώθω μια γαλίαση. Έτσι οι στάμπες στο διαβατήριο από Ιορδανία, Συρία, Λίβανο την πρώτη φορά με έκαναν να περάσω έτσι 2,5 ώρες ανάκριση πριν mm-hmm. να φύγω για την Ελλάδα. Οπότε ναι. Οπότε είχες και αυτή την εμπειρία. Τώρα έχω την ατυχία να με έχουν απελάσει και να μην μπορώ να πω όνομα. Είσαι ναι, είσαι πράγματι, έχεις απελαθεί πια από το Ισραήλ και από ένα κομμάτι της Μέσης Ανατολής θα είσαι υποέλεγχο. Ναι, έχω απελαθεί. Έζησα και την εμπειρία αυτό το κέντρο υποδοχής στο αεροδρόμιο που εμείς το λέμε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είναι αυτό. Είναι και είναι και πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε να ζήσουμε, νομίζω, ναι. από ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι βρισκόσουν και στις Σκουριές στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση. Δείχνοντας το ενεργό σου προφίλ, πολύ ενεργός, πολύ δυναμικός και τα λοιπά, και στην πρώτη γραμμή και με τον κόσμο και τέτοια, και τώρα βρέθηκες και συγκεκριμένη αποστολή κρατώντας και σχετικά χαμηλούς τόνους, έτσι, ήταν χαμηλή τόνη, δεν υπήρχε τίποτα τρομακτικά ανακοινώσιμο, τίποτα έτσι. Τι σε οδήγησε στη συμμετοχή στην αποστολή? Υπάρχει κάποια στρατηγική από το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να προσεγγίσει και άλλα κομμάτια? Υπάρχει κάτι που είναι δικό σου? Έχετε σχεδιάσει κάτι? Εσύ σαν άνθρωπος λειτουργήσες έτσι? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πας εκεί? Κοιτάξτε τώρα ειλικρινά, αυτό με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ δεν να το σου πω, να σε διακόψω λίγο. Κοιτάξτε. Επειδή είναι κι άλλοι εδώ στη Γιάφκα, γι' αυτό. Α, γιατί. Α, εντάξει, είπες Γιάφκα, δικαιολογεί το πληθυντικό. Τελείωσε. Λοιπόν. Αυτό με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Με ένα μικρό παράδειγμα απλό. Στις πρώτες εκλογές, βγαίνοντας ένα ραδιόφωνο τοπικό, με έκανε μια πρόβλεψη ότι είμαστε δεύτεροι. Δεν ήξερα καμία μα καμία δημοσκόπηση. Όταν βγήκα το στούντιο και συνάντησα συντρόφους και συνυποψήφιους, πιο παλιούς, λένε είστε τρελός και λέω όχι. Ο δικός μου κύκλος όσο βρισκόμουν στην Αθήνα, αυτό προσδιορίζομαι ως αναρχικός, τέλος πάντων μπορεί κάποιοι αναρχοί να βρίζουν τώρα. Εντάξει, όλα είναι μες στο παιχνίδι, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι επαφές που είχα ήταν ότι έδειχνε στήλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες ότι με μισή καρδιά ή κομμάτια να γίνει ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αν φτάναμε όλος τόσο κύκλος που δεν ψηφίζαμε ή απήχαμε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτό ένα αποτέλεσμα δεδομένο. Δεν περίμενα τόσο κοντά, βέβαια, στον πρώτο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κόσμος
Έτσι. Mm-hmm. Και το λέω ούτε ψηφοθυρικά, ούτε ότι τιμούμε τους ψηφοφόρους μας. Έχει εμπλακεί με αυτή τη διαδικασία την εκλογική πρώτη φορά και συγκεκριμένα με το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αυτοί που βγήκαμε βουλευτές, είχαμε κάποια τέτοια πράγματα στο μυαλό μας. Δεν σας κρύβω, αυτό που μπορεί να σοκάρει στους ψηφοφόρους μας πάνω, ότι εγώ το βλέπω ένα διαβατήριο για να μπορέσω να κάνω, όχι προσωπικά, πράγματα κινηματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένιωθα πολλές φορές στον δρόμο, σε συγκρούσεις, σε πολλές παρουσίες και κινητοποιήσεις, ότι λείπει αυτό, το θεσμικό. Δηλαδή, είναι διαφορετικά. Μπορούν να το πιστοποιήσουν και άτομα που ήταν στο Εστέλ, εντάξει, ήταν παρτοκαπνισμένοι οι Έλληνες που ήταν, ίσως άλλα παιδιά από τις υπόλοιπες χώρες, ότι ήταν καθοριστικό ότι υπήρχαν βουλευτές. Όπως και στις Σκουριές. Ναι. Στις Σκουριές ούτως ή άλλως το ζήσαμε εκείνη την ημέρα, γιατί ήμουνα και εγώ απάνω, ζήσαμε ακριβώς τη δημοσιότητα που μπόρεσε και πήρε από δύο συγκεκριμένους παράγοντες. Ο ένας παράγοντας ήταν η ύπαρξη βουλευτών και ο δεύτερος παράγοντας ήταν ότι ήταν η ύπαρξη κάποιων ανθρώπων που επικοινωνούσαν με το εσωτερικό και εξωτερικό μεταδίδοντας νέα. Σημαντικός παράγοντας ήταν η ύπαρξη βουλευτών. Ναι, δίνουν άλλη βαρύτητα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το είχα πει και μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τοπικά, ότι δικός μου σκοπός είναι ο εξής και πρέπει να είναι και το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα πυροβολούμε πλαστικές σφαίρες, όταν το δακρυγόνο θα εκτοξεύεται σε ευθεία βολή, όταν το ματσούκι θα κατεβαίνει, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πιθανό να χτυπήσει ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, με ποσόστους νοιάζει, μπορεί να πει κάποιος, η μισή από τα... από τις δυνάμεις καταστολές έχουν ψηφίσει και το ναζιστικό μόρφωμα, αλλά είναι θέμα. Μπορεί να μην νοιάζει αυτούς, αλλά νοιάζει άλλους. Μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Αυτή είναι η υποχρέωση. Ακόμη και στην μεγάλη συγκέντρωση που υπήρχε τότε με τον ερχομό της Μέρκελ, υστερήσαμε σε ένα επίπεδο. Εγώ το έζησα. Αποδέχομαι και δικιά μου ευθύνη σε αυτό. Δεν το είχαμε οργανώσει καλά και φάνηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δηλαδή τι, υπήρχαν σημεία στα οποία τρομοκρατούσαν τον κόσμο, οι δυνάμεις καταστολής. Εγώ μόλις είδα, αντιλήφθηκα από μία μητέρα που έκλαιγε με την αδερφή της και μου είπαν πως συνέλαβαν το γιο της μπροστά από τα μάτια τους με ένα σακίδιο το οποίο δεν ανοίχθηκε ποτέ. Ρώτησα που έγινε αυτό, αμέσως έτρεξα και πήγα στην κοντινότερη δημιουργία ΜΑΤ η οποία έκανε ελέγχους. Αυτό συνέβη... Ερμού με νίκης. Είναι αυτή η γνωστή φωτογραφία που έχει βγει κάποια στιγμή που μιλάς μπροστά σε έναν μαγαζί. Όχι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Μπορώ να σας εξηγήσω κανένα αυτό. Αυτό που συνέβη πήγαινα τρέχοντας. Βέβαια η αφίεσή μου δεν βοήθησε. Βουλευτή, οπότε σοκαρίστηκα λίγο που ήταν κάποιο να τρέχει. Είχαν τσιμπήσει δύο παιδιά. Αυτό που τους είπα είναι ότι είμαι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα είμαι παρόν σε όλους τους ελέγχους. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, πριν να γίνει αυτό, μου λένε βγάλετε αυτό. Τα λέω θα γίνει και αυτό. Το κάνει κάποιο βιαστικά και μου λένε αν δεν το κάνει, θα πάρει δρόμο. Και του λέω αν θέλει, ρίσκαρε το. Αυτό. Έβγαλε την ταυτότητά μου, ενημέρωσαν του από πάνω πω ο βουλευτή δηλώνει ότι θα είναι εδώ. Η απάντηση προφανώ δεν του άρεσε. Εγώ ήμουν παρόν εκεί. Έγινε μόνο ένα έλεγχο μετά την παρουσία μου και μετά δεν ασχολήθηκαν με κανέναν άλλον. Αμέσως μόλις ειδοποίησα τον Κώστα Μπάρκα, τον βουλευτή μας της Πρέβεζας, που μας και συνομήλικη, πήγε σε μια άλλη, σε ένα άλλο σημείο ελέγχου, δήλωσε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, επίσης σε κάθε άλλη πορεία, η δικιά μου πρόταση σε άλλους βουλευτές που εννοείται πως θέλουν, είναι να υπάρχει βουλευτής με δικηγόρο, ώστε από νωρίς να μην δέχεται ο κόσμος αυτή την τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο η αλήθεια είναι πως πάρα πολλοί κόσμος, ανεξαρτήτως τι έχει ψηφίσει και τι προσδοκίες είχε, θα ήθελε και θα είχε να περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ, μένει να το δούμε στο μέλλον. Εγώ θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Εστέλ και το καράβι για τη Γάζα, γιατί αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά μεγάλης έντασης. Και θα ακουμπήσω μια ερώτηση στο τραπέζι που είχε να κάνει με τη φύση της αποστολής και το φορτίο του καραβιού. Υπόθηκαν διάφορα για αυτή τη φύση της αποστολής, καθώς επίσης και για το αν υπήρχε ή όχι ανθρωπιστικό φορτίο στο καράβι. Εσύ που ήσουν εκεί, εσύ που έζησες όλο αυτό το πράγμα, είδες αν υπάρχει ανθρωπιστικό φορτίο στο καράβι ή όχι, και κατά τη γνώμη σου και για αυτό που έζησες και για αυτό που συγκατατέθησες να κάνεις, ποια ήταν η αποστολή, ποια ήταν η φύση της αποστολής?
Κοίτα, αν θεωρήσουμε ότι ένας άνθρωπος που μορφώνεται, ένας άνθρωπος που διαβάζει και το μυαλό του ανοίγει, τρομοκρατεί τα συστήματα, αυτά που πίνουν το αίμα του κοσμάκι ξεκάθαρα, τα οποία θέλουν ανθρώπους πιόνια, τότε ναι, ήμασταν τρομοκράτες και το φορτίο περιείχε με μεγαλύτερη ισχύω από πυρηνική βόμβα υλικά, ήταν βιβλία. Okay. Ίσως ακόμη και η κοινωνικοποίηση να είναι εχθρός όλου αυτού του συστήματος και ως ένα τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει ένα ομαδικό παιχνίδι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε είχαμε και μπάλες. Αυτό κι αν είναι πυρηνικό όπλο. Τώρα με το τσιμέντο δεν είμαι πολύ έτσι θετικός. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει φτιάξει ένα τεχνητό περιβάλλον που μας αποξενώνει από τη φύση, τέλος πάντων, όμως μέχρι να βρεθεί μια άλλη λύση, το χρησιμοποιούμε για να χτίζουμε τα σπίτια μας. Τώρα, αν θεωρούν ότι πρώτα κάποιος θα χτίσει ένα πολυβολείο από το να χτίσει κάτι για να μην παγώνει, κρυώνει ή ζεσταίνεται, είναι στη δικιά του οπτική. Οπότε υπήρχε ανθρωπιστικό φορτίο, το είδες εσύ να φορτώνεται, το είδες να υπάρχει μες στα μπάρια. Όχι, ήταν. Και ήταν αυτό που. Ήταν τρομοκρατών το φορτίο, δεν το συζητώ. Μπορούσε άντε να δράσει κάποιος έτσι. Τρομοκρατήθηκαν όλοι, ας πούμε, ναι. Γιατί μπορούσε να πάρει το σακί να το πετάξει και να γίνει σφαγή, ας πούμε, κτλ. Είναι δεδομένο από ό,τι καταλάβαμε. Ποιος ήταν ο σκοπός της αποστολής, το δικό στο μυαλό, από αυτά που έζησες, από αυτά που έμαθες, από αυτά που διάβασες, είδες, σου είπαν, ποιος ήταν? Ανάλογα. Τώρα, άμα κάτσεις να διαβάσεις, να δεις, να δεις τι λένε, να δώσεις ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέρω που τι μπορεί να προκύψει. Όχι, εσύ, γιατί ο καθένας μπορεί να διαβάζει ό,τι μπορεί να θέλει. Είναι δεδομένο. Εσύ, σαν σκοπό μέσα σε αυτό και για τον οποίο συμμετείχες. Είναι ένας. Δεν μπορεί δηλαδή να ανέχεται κάποιος με οποιαδήποτε δικαιολογία, δηλαδή την οικονομική ανέχεια της χώρας, τα προβλήματα, τη μεγαλύτερη φυλακή, παγκοσμίως. Προσωπικά δεν το ανέχομαι. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δεν το ανέχεται πολλοίς κόσμος. Υπάρχει αυτή η δράση. Οργανώνονται συνεχώς τέτοιες κινήσεις. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να πλαισιώσουμε στην παράδοση, συνεχίζοντας την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ, πλαισιώνοντας τέτοιες κινήσεις με βουλευτές, όπως είχε γίνει και με τον Τάσο του Γουράκη. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Το ξαναλέω, είναι ίσως διαβατήριο. Επειδή τυχαίνει να είμαι και συνάδελφος με ένα από τα παιδιά που ήταν το 2010, με τον Γρηγορόπουλο, όταν του είπα πως αν υπάρχει περίπτωση τότε που δεν μου βουλευτής να πάω, μου λέει θέλει πολλή δουλειά για την κίνηση και μου λέει εσύ απορρίπτεσαι γιατί είσαι νευρικός. Μπορώ να πω ότι με την όλη συμπεριφορά και τη συζήτηση πάνω, θεωρώντας ότι για μένα παθητική αντίσταση είναι εντάξει, να μην το επιτεθώ, αλλά όταν μου ρίξει μία-δύο να τα αποδώσω κι εγώ, σοκαρίστηκαν οι Σκανδιναβοί. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα για να τους πείσω ότι δεν κινδυνεύουν εξαιτίας μου. Τέλος πάντων, μετά από το όλο επεισόδιο και περιστατικό, πραγματικά μου δίνανε τα εύσημα που έκατσα και τις έφαγα εκεί πέρα. Έχουμε. Θα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί, σαφώς, που είναι το σημείο της επέμβασης, που είναι το σημείο στο οποίο, όπως γνωρίζω, δέχτηκες μία βία που δεν ήταν βία γιατί δεν υπόθηκε πουθενά και κανείς δεν είπε τίποτα σε σχέση με αυτό που συνέβη. Εγώ, μέχρι να φτάσουμε εκεί, θέλω να σε ρωτήσω. Πώς ήταν το ταξίδι μέχρι την επέμβαση? Έχεις να μας πεις κάποια χαρακτηριστικά, περιστατικά που έχεις να θυμάσαι από όλο αυτό το πράγμα? Πράγματα τα οποία σου κάνανε εντύπωση, πράγματα τα οποία θα έχεις να λες στο μέλλον γι' αυτό? Λοιπόν, καταρχήν ήταν να έχει ένα διασκεδαστικό, έτσι, ένα ωραίο πράγμα το ότι μας βοήθησε και η ελληνική κυβέρνηση αυτό με το να μην επιτρέψει τώρα τον ελιμενισμό και να έχουμε τώρα γραφικές καταστάσεις όπως αυτό στην Ιταλία που προβοδούσαν το πλοίο, τραγουδούσαν κτλ. Εμείς έπρεπε να συμπεριφερθούμε έτσι με έναν τρόπο σαν να είμαστε μυστικοί πράκτορες. Κατασκοπικό. Ναι, ήταν ενδιαφέρον να με πάνε στο τρένο, να πάρω τρένο, να πάνε τα πράγματά μου αλλού, να με παραλάβει άλλο αυτοκίνητο, να μην έχω τα κινητά μου, να πάει φίλος μου, μήπως λέω πολλά έτσι, τέλος πάντων. Ήταν ενδιαφέρον, τα βλέπαμε τώρα μικρή, να τα κάνεις και στην πράξη, ανεβαίνει λίγο. Αυτά, τα βλέπουμε στις ταινίες. Τους ευχαριστούμε πολύ το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Που μας δώσαν τέτοια εμπειρία. Να ζήσουμε αυτά που βλέπαμε στον κινηματογράφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ξεκινάει, μετά η όλη διαδικασία να βλέπεις
στο λιμάνι από εκεί που φύγαμε τον κάθε έναν ύποπτα. Δηλαδή εντάξει, είναι λίγο, το παρουσιάζει χιουμοριστικά, αλλά είναι τραγικό τώρα να έρχεται άλλο να ψαρέψει και να λες τώρα αυτό μην είναι και από καμιά ΑΕΠ, μήπως μας έχουν πάρει χαμπάρι και θα σταματήσουν τις βάρκες, θα μας ελέγξουν μέχρι και τα σόβρακα για να μας καθυστερήσουν. Ήταν ένα θέμα. Με το που επιβαστήκαμε, υπήρχε ένα θέμα, μια αισιοδοξία, πολύ ωραία τα πράγματα. Καλεστήκαμε αμέσως να αναλάβουμε ρόλο στο καράβι. Εγώ για ένα έτσι κακό που με χαρακτηρίζει προσπαθώντας, το πάθανε και αυτό όταν η λοχεία στρατό να δίνω το παράδειγμα, δήλωσα ότι θέλω να πάω στην κουζίνα, βέβαια, επειδή μου αρέσει να μαγειρεύω. Όταν πήγα, βέβαια, ο μάγειρας μου είπε, ωραία, ήρθε να βοηθήσει ψωμί, ξέρεις να θες. Λέω, όχι. Μου έκανε δύο ερωτήσεις και εγώ, εντάξει, πήγαινα να βοηθάω τον μάγειρα και μου λέει, κοίτα, εκεί μπορείς να βοηθήσεις να πλένεις πιάτα. Εντάξει, μετά ωραία. Δεν μπορούσα να πω ότι είμαι βουλευτής και να πλένω. Δεν φάγε η λάτσα. Έπαιξε λάτζα κιόλας. Έπαιξε λάτζα, αλλά τώρα και αυτά είναι επικίνδυνα. Γιατί ο Γιωργάκης μια φορά και σκούπιζε στη Σουηδία. Μας πήρε. Όχι μόνο αυτό. Ναι, και έκανε στη Σουηδία. Αυτό και τέλος πάντων η λάτζα τώρα κινδυνεύει να χαρακτηριστείς και άνευ επαγγέλματος. Καλά, δεν αυτό. Μας λέει, τώρα νέο Πασόκ και το λέει αρχίσαν από τώρα. Αυτό, αρχίσαν να λένε για λάτζες και για σκούπες. Όχι, τέλος πάντων ήταν πολύ ωραίο πράγμα. Εντάξει, μετά όμως δεν προσαρμόστηκα. Ζήλευα λίγο τον Κοδέλα γιατί το έπαιζε κυβερνήτη και έπιανε το τιμόνι γιατί έκανε μια, δύο, τρεις με τους άλλους δίπλα. Λέω εντάξει. Ο Κοδέλας είχε πάρει πιο ενεργό ρόλο. Έλεγα και με ήλπιζα να είναι κυλιόμενο, αλλά δεν μπλέξαμε. Δεν αλλάξατε ρόλους. Όχι, συνέχισε να παριστάνε τον κυβερνήτη. Από την αρχή που εμείς που δεν ήμασταν εκεί. Τώρα με συγχωρείς έτσι απλά επειδή ήταν. Καλά, νιώθω επειδή είναι τώρα διαφορετικά το κλίμα εδώ και είπε θα πέφτει κανένα βίντεο να πίνω λίγο από το τσίπουρο και δεν πέφτει. Υγεία. Γεια μα, δεν συζητιέται. Κατά πρώτον, κατά δεύτερον, ούτως ή άλλως το τσίπουρο είναι ένα από τα πολύ εξαγώγημα προϊόντα μας και κακώς κρατάμε αυτό το τύπης πράγμα, με θεωρώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελευθερωθούμε λιγάκι στα μέσα. Δεν πειράζει, δίνουμε το παράδειγμα εμείς, έχουμε να προχωρήσουμε. Εντάξει, μπροστά. Υπάρχουν και λόγοι. Βέβαια, πούμε ότι είχα βγει τηλεφωνικά σε ένα κανάλι της Κοζάνης και είχα να κάνω με ένα πάνελ μιλιταριστών και μου ανέβηκε λίγο η πίεση, οπότε χαλαρώνουμε. Τώρα και έπρεπε να πιω κάτι. Λοιπόν. Οπότε το Όμνια μπορεί να χαλαρώσει και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το υπολεμή για να το έχετε να το χρησιμοποιείτε στο μέλλον. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω και το εξής σε σχέση με τη συνέχεια όλης αυτής της κινητοποίησης, της δράσης. Εμείς που ήμασταν εκτός καραβιού, εμείς που παρακολουθήσαμε τα πράγματα από social media και από πηγές επιτοπλίστων του εξωτερικού, διότι στο εσωτερικό, όπως καταλαβαίνεις, τίποτα δεν υπήρχε υγεία συρμάτου, ας πούμε, δεν υπήρχε τίποτα, ότι παίρναμε από τους άλλους ακτιβιστές σε άλλες χώρες. Το IDF, το Israeli Defense Force, είχε ανακοινώσει ότι η επέμβαση όταν συνέβη ήταν άοπλη, ειρηνική και χωρίς άσκηση βίας και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι το οποίο αληθεύει. Τι είδες εσύ, τι βίωσες σε σχέση με αυτό? Εντάξει, τώρα έχουν και πυρηνικά όπλα, εφόσον δεν υπήρχαν κάποια από τα αντιτορπιλικά που τα τέσσερα που μας είχαν περικυκλώσει, προφανώς δεν θεωρούν ότι κουβαλούσαν οπλισμό. Με έναν τρόπο σημάδευσαν κανένα 5-6 κάνες, θεωρώ ότι υπήρχε. Δεν υπάρχει. Οι ελπίσεις στα αυτή η νέα μόδα με τα τέιζερ. Mm-hmm. Οπότε μάλλον ήταν οπλισμένοι. Δυστυχώς το ελληνικό δαιμόνιο, τώρα δεν θέλω, δεν είμαι και βουλευτές που κατάφερα και πώς κατάφερα και κουβάλισα την SD μου κάρτα, πώς την γλίτωσα. Αποδεικνύει ήδη έχουν ανεβεί βίντεο. Υπάρχουν βίντεο τα οποία σαφώς αποδεικνύουν το αντίθετο. Και βέβαια εσύ το βίωσες διότι από όσο γνωρίζουμε ένιωσες την αίσθηση του τέιζερ στο κορμί σου. Ναι. Πώς μπορείς να μας περιγράψεις το περιστατικό? Καταρχήν πρέπει να μάθω τώρα, είμαι και πολιτικός, κάτι έτσι να εφαρμόζω αυτή την πολιτική γενικότερα που θα έπρεπε να έχω μάθει ήδη και να κάνω όταν με χτύπησε το πρώτο ότι πέφτω κάτω. Γενικότερα δεν έχω... Δεν το έκανες, δεν έπεσες. Όχι, δεν αυτό. Είχα εμπειρία, είχα ακούσει. Βέβαια μας είχαν πει πως αν σε χτυπήσουν μπροστά στο θώρακα που είναι η καρδιά ίσως είναι πιο δυνηρό. Εμείς προσαρμοστήκαμε στις συνθήκες, φορέσαμε σωσίβια. Στην πλάτη, την οποία μου έχουν γεμίσει σημάδια από το τέιζερ, δεν αισθάνθηκα κάτι. Ίσως ήταν και η αδρεναλίνη. Mm-hmm.
η οποία με βοήθησε σε όλο αυτό, ήταν το νεύρο, γενικά είμαι και λίγο νευρικός. Άρχισαν να με κεραυνοβολούν με αυτό, με γύρισαν να έχουν ας πούμε, την πλάτη μου στο πρόσωπό τους. Άρχισαν να με χτύπησαν και στο πόδι με αυτό, λυγίζοντας μετά βέβαια, είχα νεύρα και με σηκώθηκα. Συνέχισαν να το κάνουν, με ρίξανε αυτοί κάτω, με σύρα πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε μιλάμε για πόσες, 3-4 βολές. Όχι, παραπάνω. Αχα. Τώρα είναι νομίζω στην πλάτη 5-6 τα σημάδια. Τώρα φανταστείτε τα σε κάθε σημάδι προσπάθησες να μιλάνε δύο φορές. Αυτό συνέβη γιατί προέβαλες κάποια αντίσταση ή απλά ήσουν στην πρώτη γραμμή όπου τέλος πάντων ήσουν ο πρώτος που είδαν χωρίς να ξέρουν τίποτα για την ιδιότητά σου ή ποιος είσαι ή ό,τι. Λοιπόν, ας πιάσουμε βέβαια αυτό το θέμα. Καταρχήν είχαμε δημοκρατικά, εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν αντίθετο σε αυτό, να μην οχυρώσουμε το πλοίο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια οπτική, επειδή είχαμε και σύντροφους από το Ισραήλ, το πώς θα διαχειριστούν μέσα. Είναι μια άκρο συντηρητική κοινωνία, στην οποία έχουν εμφυσίσει αυτό το μιλιταριστικό μοντέλο βάσει της απειλής. Δυστυχώς mm-hmm. αυτό αρχίζουμε να το ζούμε και εδώ. Και δεν είναι τυχαίο, σας λέω πριν, ήμουνα σε ένα πάνελ το οποίο η πρώτη κουβέντα. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, δηλαδή κατά πόσο είμαστε ευαίσθητοι ή λαμβάνουμε υπόψη σε τέτοιες κινήσεις που... Το εθνικό συμφέρον. Ναι, μεν ήταν ανθρωπιστές αυτοί που με ρωτούσαν, το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, επειδή είναι διαμορφώνει μια τέτοια κοινωνία στο Ισραήλ, προφανώς και επειδή οι Σκανδιναβοί έχουν μια άλλη οπτική, τη σεβαστήκαμε, δεν οχυρωθήκαμε καθόλου, διαμορφώσαμε ομάδες στις οποίες κρίναμε ότι είναι σωστό να υπάρχει και ένας βουλευτής. Mm-hmm. Σε κάθε ομάδα δηλαδή να υπάρχει και ένας βουλευτής, ναι. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη θεσμική άμυνα. Έτσι ακριβώς, mm-hmm. ένα πλαίσιο, ένα θεσμικό. Mm-hmm. Στη συζήτηση που κάναμε με τον βουλευτών, όπως αντιλαμβάνεις τώρα, και ο Άξελ από την Νορβηγία και ο Σβέν που ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από τη Σουηδία, από μόνο της βγήκε η κουβέντα, εγώ ξέραμε ότι το τελευταίο σημείο. Πρώτο στο στόχο τους, αλλά τελευταίο στην επιχείρηση, θα είναι η γέφυρα του πλοίου για να πάρουν. Εγώ εξ αρχής είπα, δήλωσα ότι θα είμαι εκεί. Λογικό. Αυτό που συζητήσαμε και όπως κάναμε και εμείς την εκπαίδευσή μας, ήταν να πιαστούμε, βρήκαμε έναν τρόπο να κρατάει ένας τον άλλον σε διπλές ζώνες, στα στενά κομμάτια πριν τις πόρτες για την καμπίνα του καπετάνιου. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να είμαι μπροστά με τον Βαγγέλη τον Πισίωτο, ώστε να τους πιάσω έτσι με τα λίγα αγγλικά μου, που είναι χειρότερα και από τον Τσίπρα, να πιάσω μια κουβέντα, να αρχίσω λίγο να τους καθυστερήσω. Mm-hmm. Γιατί και γίνοντας κομμάτι σε αυτήν την αλυσίδα, μπορεί να την πέφτανε σε αριστερά-δεξιά, δηλαδή να μπορούσαν να σε ακυρώσουν πιο εύκολα. Mm-hmm. Αυτό που έκανα ήταν όταν κατέλαβαν το υπόλοιπο πλοίο και έρχονται από το πιο προσβάσιμο σημείο. Ήταν να σηκώσω έτσι λίγο κνευρισμένος, γιατί αυτό ήταν το σχεδιασμό, τα χέρια μου ψηλά στους τρομοκράτες. Πειρατές δεν τους λέω, είναι προσβολή για τους πειρατές. Έχω και μια εικόνα, οι πειρατές ήταν λίγο πιο, είχαν μαλλιά, σκουλαρίκια, έκανα, έφεραν κάτι έτσι πιο άπλητο, σιριζαίο, αναρχικό, συμπαθείς μορφές οι πειρατές. Σήκωσα χέρια ψηλά, τους δήλωσα και εγώ την ιδιότητά μου έτσι αφελής, ότι είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πως εδώ αν το έχουν υπόψη τους είναι διεθνή ύδατα, το καράβι είναι έτσι φυλαδική περιοχή, είναι ειρηνικό, και ζήτησα και εγώ σαν θεσμικός που έχω γίνει, που έχω φύγει από το κίνημα, να μιλήσω με αυτόν που είναι επικεφαλής στην επιχείρηση. Με αυτή τη διαδικασία και ενώ επέμενε και τους έχω καθυστερήσει κάποια ώρα, μου λέει ένας που κρατούσε εδώ την ντουντούκα πως είμαι εγώ. Γιατί λέω ωραία, του λέω αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Και μου λένε κάνε πίσω. Εντάξει, εκεί είχαν στραφεί ήδη 5-6 όπλα πάνω μου. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε ένας νεκρός βουλευτής, θα ήταν θέμα, θα καθυστερούσε τα σχέδιά τους με τις στρατιωτικές. Εντάξει, δεν θα είχαμε και εκπομπή σήμερα, κάτι άλλο. Εντάξει, θα ήταν τον Κοδέλα. Λοιπόν, μπορούσα να βγάλετε τη μάνα μου, ξέρω. Ναι, αυτό. Μάνα νεκρού βουλευτή. Που θα κυνηγούσε τον Πλησία. Ήδη το ψάχνει. Γιατί για αυτήν η γυναίκα νόμιζε ότι θα βγει βουλευτή, θα στρώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα βγει βουλευτή, θα στρώσει. Είναι, έλεγε θα είναι, μάλλον, είναι στρώσει, το καινούργιο, θα πάει στρατό, θα στρώσει. Έτσι είναι. Πάει στρατό, θα στρώσει. Θα πάει θα στρώσει εδώ, θα στρώσει. Και δεν στρώνει ο άνθρωπος. Δεν στρώνει, ούτε βουλευτής. Και όλα τα αυτά η μάνα, βέβαια. Ναι, έτσι είναι.
Τέλος πάντων, να ζητήσουμε και συγγνώμη στους τηλεθεατές μας. Ναι, ναι. Εντάξει, και από τη μάνα να ζητήσουμε καλά, συγγνώμη. Καλά, τη μάνα δεν ζητά συγγνώμη, αυτή σε γέννησε. Οφείλει να το πράγμα. Σε έβαζε μικρό να δεις και όλες οι άλλοι βλέπανε βουλιουκλά και εσύ έβλεπες τώρα το χώμα βάφτηκε κόκκινο, μαρίνος αντίπας, τέτοια. Αυτά όλο το επαναστατικό. Ναι. Βέβαια. Λογικό είναι. Τα συναισθήματα ποια ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία που μου περιέγραψες? Δεν με βαρύνει λίγο, έτσι, δεν με βαρύνει πολύ το μυαλό. Δεν φοβήθηκα. Όποιος φοβάται πάει και κοιμάται, δεν ξεκινάει σε τέτοια αποστολή. Ή τέλος πάντων, ζητάει να πάει με τον γιατρό δίπλα, πλαισιώνει τον γιατρό. Ήταν ένα άγχος. Όταν βλέπεις τώρα στραμμένες τις κάνες, λες εντάξει. Δηλαδή, κάνεις τώρα και δύο βήματα πίσω, ανεβαίνουν τα κομμάτια, συνεχίζεσαι στη διαδικασία ενώ ξέρεις ότι πλησιάζει η ώρα σου. Μετά όταν επέμενα εγώ να δω τον επικεφαλή, δεν τον είδαμε, γύρισαν να βλέπω τους συντρόφους και άρχισε η διαδικασία με το τέιζερ. Εντάξει, μετά σου βγαίνει και λίγο τώρα, όταν είσαι Έλληνας, έχεις μεγαλώσει με αυτές τις καταραμένες μυθολογίες, τώρα την ιστορία, όλοι οι ήρωες, κάνεις τον ήρωα, στο τέλος το γονατίζουν, φωνάζεις και τα λευτεριά στην Παλαιστίνη, εκνευρίζονται περισσότερο, τρως άλλες 2-3 τέιζερκες και... Και τα λιώνει πάθος. Ναι, μετά με σύρανε και εντάξει, μετά εκνευρίζεις και όταν σου λέει κάτσε κάτω, σε σέρνουν πίσω, αλλά επειδή έχει χαθεί στα κορμιά τους μέσα, έχουν προφανώς και την άλλη έννοια ότι μπορεί να εξαγριωθούν οι υπόλοιποι. Οπότε σου λένε σηκώ πάνω. Του λέω δεν σηκώνομαι, μου είπατε να κάτσω κάτω. Εντάξει, το είπα 2-3 φορές, μετά εντάξει, με πιάσαν το σωσίβιο από το λαιμό, με σηκώσαν και με φορτώσανε. Με πήγαν στην προστινή μέρα, στο προστινό μέρος του πλοίου, δεν ξέρω τώρα. Είμαι και από βουνό εγώ, πριν η Πλώρη. Στην Πλώρη. Στην Πλώρη. Εκεί ήθελα να ρωτήσω. Με δέσανε πιστάκωνα εννοείται. Αυτό. Ποια ήταν η διαδικασία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποια ήταν η διαδικασία μετά την επέμβαση και την κατάσταση όλη αυτή. Και ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς το Ασδότ. Δηλαδή τι όταν... κάνανε, πώς το στήσανε το έργο ας πούμε και πώς λειτουργήσε μετά, τι υπήρχε. Όσο πηγαίνατε στο ΑΣΔΟΤ, από τη στιγμή που κάνανε αυτά που κάνανε, τι ήταν αυτό που κάνανε και μετά ποιο ήταν το εντάξει, κλίμα. Η πλευρά, από την πλευρά τους ήταν να απομονώσουν τις αιστείες έντες. Μία από αυτές ήμουν εγώ. Mm-hmm. Όπως και ένα σύντροφος από το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ισραηλοί θα μπορούσαν να σε χαρακτηρίσουν μπαχαλάκια. Καλά, εύκολα. Εντάξει, όταν με πήγαν εκεί, πώς την πάμε, Πλώρη. Πρίμνη, Πλώρη. Πλώρη, ναι, η Πρίμνη είναι πίσω. Εντάξει, συμπέρασε. Πού να πίνατε κι εσύ. Πλώρη, Πλώρη, έλατε. Λοιπόν. Μόνο κάτι Σιριζέι δεν είναι εδώ. Αρθοκομούνι και μεθύστακας. Λοιπόν, το είχαν πει και αυτό. Όταν βγήκα, του είπαν στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω τώρα, πάρτε και μια κάσα μπύρες. Λοιπόν. Αυτά, ναι. Επιχείρημα. Τέλος πάντων, όταν πήγα, εγώ συνέχισα να αντιδρώ, να έχω αυτά τα γραφικά, είμαι βουλευτής. Έμαθε όλος ο στρατός ότι είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Τους έλεγα ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, μιλάτε με μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την επόμενη κυβέρνηση. Πριν να δράσετε, να σκέφτεστε δύο φορές. Έπιασε μερικές φορές, όχι με τις τέιζεργες. Ναι. Ωραία, απομόνωσαν κάποια άτομα τα οποία δημιουργούσαν ένταση. Μετά, αυτοί ήμασταν που δεθήκαμε και πιστάγωνα, δεν είχαν δεθεί όλοι. Mm-hmm. Μετά, όταν είχαν καταλάβει το πλοίο, μπήκαν σε μια διαδικασία να λειτουργήσει προπαγάνδα. Δηλαδή, μας είχαν λύσει όλους, μας βάλαν σε ένα σημείο. Επίσης, εμένα αρχικά μου πρόσφεραν μια θέση στη ΣΥΚΕΔ, την οποία δεν δέχτηκα. Και άρχισαν να προσφέρουν φαγητό, νερό, δεν δέχτηκε κανείς γιατί ξέραμε ότι μας βιντεοσκοπούσαν και αυτό θα λειτουργούσε ότι καλοσυνάτη Ισραηλινή. Πώς συμπεριφέρονται. Επόμενη κίνηση να πάμε στο ΑΣΤΟΤ. Ήταν πέραν μερικούς από εμάς σιγά σιγά για μια έξτρα ανάκριση. Πάλι ήμασταν πιο ζωηροί. Εκεί είχαμε κάποιες αντιδράσεις και από εμάς δεν ήμασταν εύκολοι. Δηλαδή, εγώ αντέδρασα να πάω. Μου είπαν γιατί του λέω είσαι 18 χρονών παιδί, φαινόταν σαν το μικρά, ότι είναι πιτσιρικά. Είσαι 18 χρονών παιδί και τα παιδιά δεν κάνουν να παίζουν με όπλα. Του λέω δεν έρχομαι. Εντάξει, ο αξιωματικός που ήταν εκεί με την κουκούλα αντιλήφθηκε ότι δεν πρόκειται να πάω και... Ανέλαβε δράση. Ναι, κατάλαβε, είπε ότι θα έρθω εγώ, του λέω εντάξει, με αξιωματικό πηγαίνω. Εντάξει, ζήσαμε μια ανόητη δίθεν ανάκριση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση. Δηλαδή, ήταν μια ενάκριση, ήταν πολλές. Ναι, δεν ήταν ανάκριση, σου λέγε δεν θέλω να σου κάνω κουβέντα, αλλά ήταν αστείες οι ερωτήσεις. Με τα κλασικά, οι άλλοι μας είπαν. Ναι. Τα έχουν ομολογήσει όλα. Ναι, ναι, ναι. Και κινηματογράφο να μην έχει δει, τηλεόραση να έχει δει, τα αποφεύγει αυτά. Ξέρει ότι ξέρει την πρακτική του.
Πίστεψες κάποια στιγμή ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο? Μπορεί να έχει νεκρούς, μπορεί να έχει περαιτέρω θέματα, προβλήματα, περιορισμούς, μη επιστροφή πίσω κτλ. Αν ήταν η πρώτη αποστολή, ίσως θα είχα. Επειδή ξέραμε πώς συμπεριφέρονται, πώς ήμασταν κακώς παιδί στον κόλο τους, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να θέλουν να μας κρατήσουν οτιδήποτε. Ειδικότερα από τη στιγμή που υπήρχαν βουλευτές. Τώρα, αν πατήσει κάποιος τη σκανδάλη και γίνει κανένα τραγικό, αυτό παίζει πάντα. Από εκεί και πέρα ήταν και ο τρόπος δηλαδή που θα δρούσαμε, ο οποίος δεν άφηνε περιθώρια. Δηλαδή, περισσότερο αυτό το άγχος το είχαν οι υπόλοιποι, μέχρι να δουν ότι όντως ότι είχα προσαρμοστεί στα δεδομένα της επιχείρησης. Γιατί σας είπα, όταν τους είπα, εντάξει, λέω, δεν θα αντιδράσουμε, αλλά με σμπρώξουν, θα τους σμπρώξω και εγώ, και ήταν όλοι έτσι. Οι Σκανδιναβοί, όταν, δηλαδή ήταν περισσότερο στο ελληνικό πρόβλημα, όταν με πήγε νεκρός. Τέλος πάντων, όχι, με την όλη μας συμπεριφορά θα έπρεπε να είχε συμβεί κάτι τραγικό. Νομίζω και αυτή θα ήταν γενικότερα προσεκτική. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και της προσαγωγής σας εκεί, υπήρξε επικοινωνία με Έλληνες αξιωματούχους ή ακόμα κι αν σου δόθηκε δυνατότητα, μίλησες με κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είχαμε μια επικοινωνία. Αυτό που είδαμε και είναι προς τιμή του. Δηλαδή, δεν ξέρω, είμαι και άνθρωπος που όταν γνωρίζω κάποιον, δηλαδή, όχι τόσο φυσιογνωμιστής, αλλά με τις πρώτες κουβέντες καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι. Έχω μέσα στην καρδιά μου τον πρέσβη, τον κύριο Λουκάκη. Του δημιουργήσαν πολλά θέματα μέχρι να μας δει. Μας είδε στο υπόγειο του τμήματος μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι τυχαίο πως εμείς και οι Ιταλοί είδαμε τον πρεσβευτή μας. Ουσιαστικά ξεροστάλιαζε, ενώ του είχαν πει ότι δεν θα μας συναντήσει και επέμενε έξω από το κτίριο. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακόμη και στο τέλος είχαμε ένα θυμά. Μας είπαν τελευταία στιγμή ότι δημιουργούνταν ένα πρόβλημα με την Ολυμπιακή, ότι δεν μπορούσαμε να πετάξουμε και οι πέντε. Εκείνη τη στιγμή μας πέραν από το στρατόπεδο συγκέντρωσης που μας είχαν. Ήταν σε ένα χρόνο νεκρό, επέμενε με τα τηλέφωνα ότι μου τους παίρνουν, δεν έχω χρόνο, και πηγαίναμε τώρα με το λεωφορείο στο αεροπλάνο χωρίς να ξέρουμε αν ταξιδέψουμε όλοι. Αυτό που συνέβη είναι ότι όταν μπήκαμε και οι πέντε, να είναι ο κύριος Λουκάκης εκεί μέσα στη φυσούνα και να μας χαιρετά, να μας βάζει στο αεροπλάνο. Ήταν καθοριστική η συμβολή του. Όσο και να θέλει να μου επιτρέψει, μίλησα και τον κύριο Αβραμόπουλο. Μίλησε έτσι ένα πεντάλεπτο, τρίλεπτο από το κινητό πριν να ξεκινήσουμε το αεροδρόμιο. Δεν έγινε διάλογος, απλά τον άκουσα. Μετέφερα και αυτά στον Δημήτρη του. Ο οποίος έλεγε. Το γνωστά, το ποίημα. Πόσο ενδιαφέρονταν και πράξαν. Εντάξει, εγώ είναι κομμάτι και ο κύριος Λουκάκης της εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορούμε αυτούς να τους βγάλουμε ξεχωριστά, αλλά πιστεύω ότι η προσωπική του προσπάθεια και η ένταση με την οποία μίλησε με τους Ισραηλινούς ήταν αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα θεμητό να μας συναντήσει. Όταν ένα πρεσβευτή του λες θα τους δεις, θα τους δεις εδώ ή εκεί και τα λοιπά και είναι 3 ώρα το βράδυ, μπορεί να πεις εντάξει, πέφτω και κοιμάμαι και την άλλη μέρα το πρωί σηκώνομαι. Ναι, ναι, και έρχομαι και γιατί έγινε, ας πούμε, και δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Όταν επιστρέψατε πια και σου δόθηκε η δυνατότητα, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνησες και τι ένιωσε την ανάγκη να του πεις? Εδώ όταν φτάσαμε η μάνα, τώρα μάνα είναι. Τι, μάνα είμαι καλά? Ναι, εντάξει, έχει συνηθίσει βέβαια, αλλά... Έχει συνηθίσει, έχει ιστορικό σε τέτοια πράγματα, δηλαδή εσύ. Ναι, αυτό δεν ξέρω, πρέπει να λέμε. Έχει έρθει στο τμήμα κάνα δύο φορές. Δεν ξέρω, εσύ. Εσύ είναι αυτό, εσύ έχεις να πεις κάτι. Ποιο, τι είναι αυτό το πράγμα που έχεις να πεις εσύ για σένα σε σχέση με το ιστορικό σου, ένα, στην αντίδραση σε ένα σύστημα? Ένα έτσι που ήταν θεωρώ χιουμοριστικό είναι τον Δεκέμβρη, εκείνο το Δεκέμβρη, όταν κατέβαινα και μιλούσαμε, είχε πάρει για κάποιο λόγο τυχαίο τηλέφωνο. Λέει, τι κάνεις, λέω, μάνα, κατεβαίνω κάτω τις φορείες. Τότε και εγώ ήταν ο τόπος. Και είχε μια φυσικότητα, τώρα μια ηρεμία. Και λέω, καλά, τι λέω, δεν μου πεις να προσέχω. Μου λέει, εντάξει, τώρα είσαι μεγάλος, έμαθες, μου λέει. Πώς να προσέχεις, τέλος πάντων. Όχι, γενικότερα και οι δυο γη της είναι σε αυτό το κινηματικό. Οπότε, πώς λέμε, μάνα ρεϊβά, μάνα διαδηλωτή. Εντάξει, μετά έγινε μάνα βουλευτή. Ναι, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και πάει λέγοντας. Θα δούμε, θα δούμε. Μετά από όλα αυτά,
όλα όσα συνέβησαν, όλα όσα μας εξιστόρησες. Και όλα όσα πιθανολογώ ότι έμαθες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία σε σχέση με την Παλαιστίνη, με τη λωρίδα της Γάζας, με την προσπάθεια του Ισραήλ να εγκλωβίσει τους Παλαιστίνιους σε πολύ μικρά σημεία, ούτως ώστε μελλοντικά να τους εξαλείψει. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη λωρίδα της Γάζας? Δεν ξέρω πραγματικά, συζητώντας με τον σύντροφο από το Ισραήλ, και λέγοντας αυτά τώρα, ότι αν μπορούν να σφάνε βουλευτή στα διεθνή χωρικά ύδατα, αυτό κρατάω έτσι, μόλις τελειώσα να μιλήσω ναι. για τον συγκεκριμένο σύντροφο, με κοίταξε έτσι απορριμμένος και μου λέει, αδερφέ μου λέει, είναι πολύ, αντέχει πολύ το στομάχι των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή μην το πιέζεις. Ναι. Μην το πιέζεις. Έχει αντέξει πολλά, δεν περιμέναμε ούτε νεκρούς όπως το Μαύρη Μαρμαρά, ναι. δηλαδή μη γίνεις μάρτυρας, ξέρω και εγώ, εντάξει, έχουμε μια άλλη τακτική. Αυτό θα επέλθει κατά τη γνώμη μου όταν υπάρξει ένας άλλος συνασπισμός, ας το πούμε έτσι, κρατών, όταν σπάσουν κάποια στεγανά όσο αφορά τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Προς Θεού, δεν λέω έτσι, και μια εξάλληψη κράτους του Ισραήλ, οτιδήποτε μπορεί να ονειρεύονται αντισιωνιστές, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί το ταξίδι μας να έχει δώσει χαρά και σε κάποιους που έχουν πρόβλημα, έτσι. Έχουν αυτόν τον αντισημιτισμό, τον οποίο απεχθάνομαι, και προς Θεού δεν εκφράζει με τίποτα εμένα και εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ και όποιον πολιτισμένο και νοήμον άνθρωπο. Απλά η όλη διαδικασία εκεί έχει επιβληθεί αυτή η πολιτική, αυτός ο άξονας ΗΠΑ με το δορυφόρο του στο Ισραήλ για συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς, γεωπολιτικούς, η οποία δεν αφήνει πολύ, δεν αφήνει μεγάλη αισιοδοξία. Τώρα δεν ξέρουμε όμως, αυτά είναι πράγματα που μπορούν να αλλάξουν άρδιν όταν αντιληφθούν με έναν τρόπο ότι τους συμφέρει πολύ περισσότερο να υπάρχει ένα κράτος ελεύθερων Παλαιστινίων, το οποίο ας μην κρυβόμαστε, τα κράτη μπορούν να χειραγωγηθούν εύκολα, χειραγωγούν mm-hmm. τα ίδια το λαό τους και αυτά χειραγωγούνται πολύ ευκολότερα. Το ζούμε κι εμείς εδώ. Ούτως ή άλλως. Γι' αυτό επιμένουμε στον κόσμο να είναι κινηματικός, ένα ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σώσει την κατάσταση. Αυτό, να υπάρχει η δράση από τα κάτω. Ναι, ακριβώς. Είναι το σκεπτικό. Δηλαδή, και το αντιλαμβάνονται πολύ οι Ισραηλοί ότι δώσεις ένα κράτος, θα έχουν αυτή την ψευδέστηση ελευθερίας. Εγώ έχω και μια ένσταση ότι μπορεί το πρώτο που θα κάνουν αυτοί σαν κράτος να είναι εμφύλιος μεταξύ τους. Ναι, ναι. Με αυτό που έχω ζήσει στην Παλαιστίνη, οπότε είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Είναι. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δημιουργούμε ρογμές, εμείς, η όλη αυτή κίνηση που συμμετείχα, οπότε βάζω και τον αυτό μου μέσα, ενώ δεν συμμετείχε στο καράβι, έτσι, στις αποστολές, βοηθούσα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούσα το ένα καράβι για τη Γάζα ή να δημιουργούμε ρογμές σε αυτήν την φυλακή. Mm-hmm. Εγώ θα κρατήσω την τελευταία μου ερώτηση για να κλείσει την εκπομπή και θα μεταφέρω όλες, και όταν λέω όλες εννοώ όλες, Βιδόπουλε, τις ερωτήσεις που μου κάνετε στο chat. Ξεκινάω από την πρώτη ερώτηση, η οποία έρχεται από τη Βανέσα και είναι το αμέσως επόμενο επίπεδο, το οποίο έχει να κάνει με ένα βήμα μετά από αυτό που λέμε για το τι μπορεί να συμβεί στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη κτλ. Που λέει ότι τι θα πρέπει να γίνει για να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα εμπάργκο στην παροχή ειδών στην Παλαιστίνη. Εντάξει, για τον ναυτικό αποκλεισμό. Υπάρχει κάποια σκέψη, τι θα πρέπει να έχει γίνει ή τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να σπάσει ο αποκλεισμός αυτός? Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα. Μου ρώτησε και ένας από τους πράκτορες εκεί της Μοσάντ ότι και τα Ηνωμένα Έθνη συμφωνούν με αυτό. Mm-hmm. Θεωρείται νόμιμος ο αποκλεισμός. Μου λέει δεν συμφωνεί με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είχα και πολύ όρεξη να κάνω κουβέντα με ασφαλίτες, οπότε είπα αυτό δεν αφορά εμάς τους δύο, δεν θα το συζητήσω μαζί, θα το συζητήσω με ένα πολιτικό σας. Mm-hmm. Είναι σύνδετο θέμα. Πάντα έχουν λόγο τα Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν λόγο εκεί που πρέπει να πατήσει κάποιος πόδι, επικυρώνουν, συμπεριφέρονται σαν θλιβεροί μανδαρίνοι του συστήματος. Αυτό είναι και θέμα ακριβώς των οργάνων, γιατί όταν ζεις σε μια κοινωνία οργανωμένη, παγκόσμια, και όταν υπάρχουν θεσμοί, βέβαια αυτοί ξεκινήσαν διαφορετικά
και συμπεριφέρονται διαφορετικά, πρέπει να δράσει και μέσω αυτών. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δείχνουμε την διεθνή κοινή γνώμη του τι συμβαίνει εκεί, γιατί αυτός δεν είναι ένας ορθός τρόπος να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Θέλει να γίνουν και προσπάθειες, προφανώς από τα κράτη. Λογικό. Ωραία, όταν το θέσει κάποιος, όταν έχει κάποιες συμμαχίες... Από τους συμμετόχους των Ηνωμένων Εθνών, ναι, να το πάμε αλλιώς. Προφανώς το πάω εκεί και ελπίζω να μην δημιουργήσω προβλήματα στην εξωτερική πολιτική που θα ήθελε να εφαρμόσει, θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα ήταν προαπαιτούμενο, θα έλεγα, να μπει μια τέτοια διαδικασία στον ΟΗΕ, mm-hmm, επισήμως σαν ελληνικό κράτος. Θα το έθετε, θα φτάσουμε και εκεί. Θα θέλαμε. Θα θέλαμε, ναι. Έτσι, δεν κρύβουμε ποτέ πίσω από το δάκρυ. Είναι αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά. Προφανώς κάποιοι θα πιέσουμε. Γενικότερα και οι ανακοινώσεις που διάβασα εδώ ήταν πολύ καλές. Με κάλυψαν. Mm-hmm. Εξάλλου όλοι είχαμε υπογράψει για το ένα καράβι για την Γάζα. Προφανώς κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει πέρα από αυτούς. Γιατί η εμπειρία που ζήσα απόψε στην τηλεφωνική επικοινωνία με αυτό το κανάλι της Κοζάνης και η οποία πληροφορήθηκε πως ταυτίζεται με αυτήν την άποψη του Άδωνη, του Γεωργιάδη, η ταύτιση μάλλον αυτό το λόμπι των Ισραηλινών και των Αμερικάνων που εμφανίζει τα συμφέροντά μας προς μια κατεύθυνση, αυτήν του Ισραήλ, mm-hmm, θεωρώ τραγική. Mm-hmm. Όπως θεωρώ τραγική να παίρνεις μονόπατα ή των Παλαιστινίων ή των Αραβικών κρατών. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Οφείλεις και διπλωματικά να το πάρουμε, να έχεις σχέση με όλους και οφείλεις να κερδίζεις. Να κερδίζεις βέβαια όχι από πάνω σε πτώματα, έτσι, όχι εις βάρος λαών και να κοιτάς παραδείγματος χάρη, όπως το λένε όλοι, ναι, είμαστε ανθρωπιστές, αλλά εντάξει, αυτή την αγκιά συμφέροντα, δεν είναι σαν αυτό που λέει όλος. Ναι, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν πάω τους Αλβανούς. Βέβαια τώρα άλλαξε αυτό. Γιατί ναι, η Αλβανία αρκετή είναι με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό. Γι' αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό. Θα κρατήσω ένα ωραίο σχόλιο από τον Giant που από τη μία είναι δικό μας παιδί, από την άλλη όμως έχει ένα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, ότι χαίρομαι όταν βλέπω βουλευτές χωρίς την σοβαροφάνεια που έχουμε όλοι μάθει να τους συνοδεύει. Να μην τρώει πρόλογο, δεν ξέρω. Λοιπόν, το οποίο είναι καλή σημείο, την κρατάω. Θα πάω στο ερώτημα της Βανέσας. Συγχωρείς αυτό, ένα σχόλιο δηλαδή. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το ξαναλέω, μην γίνει αυτό μια βαλβίδα εκτόνωσης. Δηλαδή, εντάξει. Mm-hmm. Τότε παλιά λέγανε, δεν μου πειράζει να παραλύσω, λέγανε για τα Ζιβάγκο. Ωραία, τώρα εμείς πάμε με τα πιο απλά. Είμαστε των κινημάτων. Αυτό το Πασόκ τότε που είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία είχε ανθρώπους και στην αντίσταση, ένα αντιδακτορικό αγώνα. Το θέμα είναι πόσο θα μας τραβάνε. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ωραία. Και εγώ λέω ότι προέρχομαι από αυτό το χώρο, τον ελευθεριακό, άντε να μην μπιζάρω, μην τσιτώνω για τους αναρχικούς, να χρησιμοποιήσω έτσι λίγο Τσόμισκι, τον ελευθεριακό σοσιαλισμό ή οτιδήποτε άλλο. Μπαίνω σε μια άλλη κουβέντα. Πολλά άτομα που συναντάω εδώ λένε ότι ή προερχόντουσαν από Κουκουέι, από Ανταρσία, λένε με μισή καρδιά ψηφίσαμε, λένε με μισή καρδιά θα γραφτούν σε αυτό το ενιαίο κόμμα, mm-hmm, για να παίξουν αυτό το αντίβαρο. Δεν ακυρώνει το να είσαι σε ένα κόμμα τη δράση σου στα κάτω. Δεν ζητάει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας βρει αντίθετους και εμάς και δόξα τω Θεώ, δηλαδή σε ό,τι κουβέντα να κάνουμε, ακόμη και τα δίκτυα αλληλεγγύης, χαίρομαι που η πρώτη κουβέντα είναι να μην καπελώσουν. Mm-hmm. Οπότε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν φτάνει ότι είναι κάπως έχει διώξει τον καθένα προπισμό. Γιατί αν το δούμε έτσι, μπορεί να είμαστε και πολιτικά. Δηλαδή, αν πιάσει κάποιος είναι έξυπνο και πιάσει το ρυθμό, τι έχει βαρθεί. Όλο το κοστούμι, έχει βαρθεί το καθώς πρέπει, έχει βαρθεί αυτό που δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Οπότε το πιο εύκολο που έπρεπε να κάνω εγώ είναι να βγαίνω όπως έβγαινα, ας πούμε, προεκλογικά. Γιατί αυτά ήταν τα μπλουζάκια μου, δεν είχα κάτι άλλο. Με τον Bob Marley ή με τον Καλάσνικοφ στην μπλούζα. Και να λέω εντάξει, έχω πιάσει τον παλμό, συμπεριφέρομαι έτσι και εντάξει, κορόδεψα και τον κόσμο. Θες να πεις ότι αυτό δεν ήταν ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, απλά είσαι εσύ. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το είπα γι' αυτό. Θέλω να πω ότι να μην δίνουν πολύ σημασία. Mm-hmm. Δηλαδή, αχα, εντάξει, μπορεί να είναι αρχικά κάτι, αλλά ας μην το παίζουμε. Γιατί μπορεί να είναι και εργαλείο τελικά. Ναι, ας μην το παίζουμε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν είσαι με ένα. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια και τους τηλεθεατές. Αλλά όταν προέρχεσαι ή μπαίνεις σε ένα χώρο σαν της αριστεράς, αυτό είναι τίποτα, αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm.
Εξάλλου δεν νομίζω τώρα. Και οι υπόλοιποι παλιότεροι βουλευτές μπορεί να ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν ήταν κλασικοί βουλευτές. Δηλαδή, ο Τάσο Κουράκης που είχε πάρει την απόφαση και ταξίδι, δεν ήταν κλασικός βουλευτής. Τότε εντάξει, τους βλέπαμε και εμείς ήμουν εκτός αυτού του χώρου της διαδικασίας, δεν είχε ποτέ η αριστερά. Εντάξει, εκτός αυτόν τον άοσμο, ο άνοστο και ας παρεξηγηθούν οι σύντροφοι, συνασπισμό πριν το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Που είχε ταΐσει εκεί, δαμανάκι, μπίστιδες πράγματα, ξέρω εγώ όλους αυτούς. Εντάξει. Εντάξει, υπήρχε και αυτό όμως. Υπήρχε και αυτό, ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα να το προσάψει σαν κάτι θετικό στον αριστερό. Ναι, ναι. Θα πάω σε επόμενη ερώτηση που είναι ότι θα πήγαινε στην επόμενη αποστολή καραβιού για την Γάζα. Καταρχήν Τσίπουρο δεν έχουμε άλλο, έτσι. Όχι. Τελειώνουμε τώρα, εντάξει. Το τελειώσαμε. Εντάξει, αφού το τελειώσαμε. δεν είναι ολόκληρο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τον κρατάμε και μόνο σε αυτό. Τι είναι. Εντάξει, το μόνο που θα πάθω είναι να με ψάξουν καλύτερα για την SD κάρτα να βρουν τρόπο πώς την. Για πλάνα που έβγαλες εσύ, να πούμε ότι κάποια από τα πλάνα που θα βγουν στις επόμενες ημέρες είναι και δικά σου πλάνα και είχες και αυτή τη δύναμη, είχες τη δυνατότητα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η Σαϊμπερέλα ρωτάει σε σχέση με τους Έλληνες αστυνομικούς στρατιώτες, Μοσάντι είναι αυτό που λέμε καλολαδωμένη στρατιωτική μηχανή. Είναι η καλολαδωμένη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, όπως ο κόσμος την αντιλαμβάνεται. Όχι, εγώ πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Απλά τι συμβαίνει. Έχουν εντάξει αυτό το μιλιταριστικό τρόπο στη ζωή τους. Πηγαίνουν πολύ καιρό, υπηρετούν πολύ καιρό οι Ισραηλινοί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ήμουν, επειδή ήταν οι βουλευτές πάνω στο καράβι, επειδή τους κοιτούσε όλη η διεθνής κοινότητα, έτσι ώστε να διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, με τους Ισραηλινούς συντρόφους, όταν μίλησα, μου είπε πως αν αυτό γινόταν, ο Δεκέμβρης γινόταν στο Ισραήλ, τώρα θα τρίβει τα χέρια του Άδωνης και οι υπόλοιποι, θα υπήρχαν νεκροί. Θα βγαίνει και σκοτώναν κόσμο. Όπως επίσης και άλλος σύντροφος, ο οποίος υπηρετούσε, και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι το ελικόπτερο που μας επόπτευε από πάνω, το είδε τα γράμματα χαρακτηριστικά των αριθμών και ήταν αυτό που πιλωτάριζε αυτός χρόνια πριν. Μάλιστα. Και έχει γίνει ακτιβιστής. Τους είδα σε μια διαδικασία ρομπότ, όντως. Τώρα από εκεί και πέρα είναι διαφορετική, είναι και η ιδιοσυγκρασία διαφορετική. Τώρα αυτά που έχω ζήσει εγώ από τις δυνάμεις καταστολής είναι πολύ χειρότερα. Λογικό. Δηλαδή, αν σκεφτώ κιόλας και τη συμπεριφορά εδώ, δηλαδή χτυπήσανε την Ιγκλέση ενώ ήταν δηλωμένα βουλευτής και όχι με μπλοκ, με ένα ξύλο που κρατούσε το άνδρα στον ΜΑΤ. Αν η φράση του επικεφαλής μια δημιουργία στον Καραγιαννίδη, τον Χρήστο, που του είπε με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και του είπε σαγουραμένο στα δέοντα, εντάξει. Ναι. Πάμε σε επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ο Βιδόπουλος με ένα σετ ερωτήσεων, η οποία ξεκινάει από το τελικά θα βγούμε κυβέρνηση ή θα μας φάνει φασίστες, μέχρι το μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι αστεί θα πάνε γκούλαγκ ή εκτέλεση, όπως έκανε ο Φιντέλ. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις. Είναι τακτικός πελάτης και προνομιακή διαχείριση. Τον κάνω σύμπτυξη γιατί υπάρχουν άλλες μια-δυο. Όχι, δεν θα τους απαντήσω όλους. Να μπορώ να καθόμαστε όλοι το πρωί, και τελείωσε. Μάνα στη Λετσίπουρο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι θα κάνουμε, σε ποιους μ' άρεσε. Θα βγούμε κυβέρνηση, θα μας φάνε φασίστες. Και άπαξ και βγούμε κυβέρνηση, λέει ο Βιδόπουλος. Μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι αστεί θα φάνε γκούλακ ή εκτέλεση, όπως έκανε ο Φιντέλ. Λοιπόν, κατά πρώτον, να μας φάνε οι φασίστες με ποιο τρόπο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που σχηματίζεται τώρα είναι ένας πόλος για τη Χρυσή Αυγή, μιλάω, ο οποίος βοηθάει όλη αυτή την τρομοκράτηση του κόσμου. Όπως επίσης, επειδή είναι κατά κάποιο τρόπο στα λαϊκότερα στρώματα, στα πολύ φτωχά στρώματα, γιατί μπορεί να πηγαίνουμε τώρα εμείς και κάνουμε μια ανάγνωση η οποία ίσως μας συμφέρει ότι σε φτωχογειτονιές πήραμε, όντως πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια ανάγνωση διαφορετική είναι ότι οι φτωχοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα από λαϊκές γειτονιές, ένα μεγάλο κομμάτι πήγε στην Χρυσή Αυγή. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως ανάγωμα και στο χώρο, ας πούμε, των ψήφων, έτσι, του εκλογικού σώματος και μετά μια τρομοκράτηση του κόσμου. Δεν μπορούν μόνοι τους. Ας μην τους υπερεκτιμούμε. Έχουν κάτι από πίσω, θεωρείς. Ναι, παίζουν το ρόλο του παρακράτους, δηλαδή να φοβηθεί ο άλλος ότι θα το χτυπήσουν. Δηλαδή είναι κάποιοι που δρούν αυτόνομα
έχουν την κάλυψη της αστυνομίας, την ανοχή του κράτους και θα παίξουν αυτό που λέμε το μακρύ χέρι. Να μας φάνε με δύο τρόπο, να μας καθαρίσουν όλους. Πιστεύω ότι αν γίνει κάτι χοντρό θα δημιουργήσει αντανακλαστικά σε έναν κόσμο που είναι δημοκρατικός, δηλαδή δεν ανέχεται όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να σκέφτεται ότι φταίνε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, φταίνε οι συνδικαλιστές, μπορεί να είναι σε ένα τέτοιο mood, σε μια τέτοια διάθεση, αλλά δεν είναι δηλαδή φασίστες, δεν θέλουν να φάνε ζωντανό τον άλλο. Τώρα για το άλλο, για τους αστούς. Θα τους πυροβολήσετε στον κούλακ, θα τους πάτε. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Τι θα τους κάνουμε, για το ποιος είναι αστός και ποιος όχι. Έτσι. Όπως και ποιος είναι εργάτης και ποιος όχι, δηλαδή η εργατική τάξη. Έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συζητήσουμε καν ότι με αυτόν τον τρόπο που αναφέρονταν σε όλους τους θεωρητικούς της αριστεράς, λέξη αστός, αστική τάξη, αν υπήρξε ποτέ αυτή στην Ελλάδα και κατά ποιο τρόπο. Και ποια είναι αυτή η συμπεριφορά. Απ' την άλλη, έχουμε μια μεγάλη κουβέντα ότι αυτοί που ήταν θεωρητικοί της αριστεράς ανέκαθεν ανήκαν στην αστική τάξη. Ούτως ή άλλως. Εγώ πάντα το έλεγα ότι το κακό είναι ότι αν δεν έχεις χρόνο. Να μου πεις και εγώ από αγροτική οικογένεια βγήκα, δεν είναι κάτι δεδομένο. Όπως πολλοί λένε η φτωχολογία είναι χαζή και ψήφισε τη Χρυσή Αυγή ή τη δεξιά. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, έτσι το πράγμα. Αυτό για τους αστούς. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση από τα παιδιά στο chat, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται και διάφορα τρας, διάφορες σκούπιδο ερωτήσεις. Εντάξει, θα σας απαντήσω. Εντάξει, μην μπεις στη διαδικασία, σου λέω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση που λέει ότι αν έχουμε να κάνουμε κάποια αναφορά, αν έχεις να κάνεις κάποια αναφορά για την αντιμετώπιση του κοινοβουλίου σε σχέση με την αποστολή και γενικά από τις ελληνικές αρχές, μια που, από ό,τι ο κόσμος λέει, αναγκαστήκατε να επιβιβαστείτε σε διεθνή ύδατα κάτω από την Κρήτη. Εντάξει, έχω αναφερθεί, έχω τοποθετηθεί σε αυτό και σε τοπικά της Καστοριάς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν περιμένεις κάτι από μια κυβέρνηση η οποία λέει ναι σε όλα, σε χίλια δύο πράγματα. Εγώ θα το πάω και διαφορετικά. Και προσωπικά σε βουλευτές. Δηλαδή, έχω ακούσει αναφορές τώρα του Γεωργιάδη. Δεν μπορείς να περιμένεις και θα αναφερθώ σε αυτόν προσωπικά και αυτό θα πάρει, ας πούμε, θα πάρει μπάλα και άλλους και γενικότερα το σύστημά τους. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι διαφορετικό από εξουσιομανείς πολιτικούς αρρηβιστές οι οποίοι γλύφουν εκεί που φτύναν. Είναι ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι ξεκάθαρα με συμφέροντα. Και όταν έχεις ένα τόσο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι παγκοσμίως, με πολυεθνικές, υπομπλέκεται από εδώ από εκεί που το υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εννοείται πως δεν σε συμφέρει αυτό σαν πολιτικό σύστημα. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι να ζουν καλά. Οι βουλευτές αυτοί των μεγάλων κομμάτων, πρώην μεγάλων κομμάτων. Οπότε περιμένεις κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ντροπή βέβαια, όσο θες να θεωρείσαι χώρα της Ευρώπης, όταν η Ιταλία δεν υπέκυψε. Και η Ιταλία έχει τραπεζίτη πρωθυπουργό. Η Ισπανία δεξιό. Με χίλια δύο προβλήματα. Που θα πει, να τώρα προσπαθώ να χρηματοδοτηθώ, πλησιάζουν τα μνημόνια. Μόνο οι δικοί μας μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Η οποία δεν τους τιμά. Για εμάς καλό μας κάνει. Φανερώνει συνεχώς τον τρόπο σκέψης τους. Αυτό για κοινοβουλευτικά, από εκεί και πέρα. Όσο για το δικό μας το κομμάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πριν να αποφασιστεί οτιδήποτε τέτοιο, είδαμε να ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα να υπογράφει ότι στηρίζει και θεωρεί νόμιμο αυτό το εγχείρημα. Εμένα μου φτάνει. Δεν νιώθω δηλαδή ότι πίεσα με την παρουσία μου κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να το φέρουμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Όταν έχεις όλη την ομάδα, την κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη, σου δίνει, ας πούμε, και αυτό το πράγμα. Ήταν ανοιχτό δηλαδή. Δηλαδή είχατε μία βοήθεια, να το πω έτσι, έστω και σε επίπεδο αποδοχής και σε επίπεδο στήριξης. Ξεκάθαρα, ΣΥΡΙΖΑ πάντα. Και φτάνουμε στο τελικό ερώτημα. Πάντως πριν το τελικό, θέλω να είσαι με τρικές, δεν βλέπω. Ναι. Και να μου κάνω δύο τέσσερις ερωτήσεις από θέλους που θεωρείς και ίδια. Οκ. Θα το πάω πιο εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, με τα χασίσια μας τι θα γίνει. Τα δικά μας. Τα παιδιά λένε με τα χασίσια τους. Τι θα γίνει, γιατί υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα σχέση με την υποποίηση του χασίσι, υποθέτω, ή μπορώ και να το πάω πιο εκεί, δεν ξέρω.
λέει, ας πούμε. Ή λέει ο άλλος, ρε τελικά θα πέσει ξύλο αληθινό, θα βγει ο Κιάδας ποτέ, θα κάψουμε τη Βουλή. Έχει και τέτοια. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα. Καταρχήν, μην εστιάζουν πολύ στα χασίσια τους, γιατί έτσι ξεγέλασε και κάποιος ο Γιωργάκης. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα πώς θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των ναρκωτικών, τι είναι ναρκωτικό κτλ. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε και στη λογική του κουκουέ που κοιμίζει, λέει, τους ανθρώπους. Με πολλά πράγματα κοιμίζουν τους ανθρώπους. Τώρα τον Κεάδα και τα λοιπά και ξύλο. Εγώ κανένα δύο-τρεις φορές στην Επιτροπή Οικονομικών τον είδα χαιρόταν και όλα αυτά που έλεγα στον Βορύδη. Ίσως επειδή δεν μπορεί πέρα από αυτά που του γράφουν στις δευτερολογίες να γίνει τόσο ευρηματικός. Ίσως τώρα μερικές φορές βλέπω και κοιτάν περίεργα γιατί ταχώνω κι εγώ. Αλλά εγώ λέω μόνο ονοματεπώνυμο τα συμφέροντα. Αυτοί δεν το κάνουν. Εμείς σκοπό δεν έχουμε να παίξουμε ξύλο. Στη Βουλή δεν βγάζει κάτι. Αυτό που θα κάνει είναι να απαξιώσει. Η Βουλή έχει ένα άλλο ρόλο, ο οποίος έστω και σε αυτήν την αστική δημοκρατία, να το πω έτσι, διαχειριστικά όπως μας κατηγορήσουν κάποιοι, που τοποθετούνται πιο αριστερά, έχει πολλές δυνατότητες. Το Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο, μπορείς να ασκήσεις μέσα μια πίεση. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς θα φτάσουμε να λέμε, όχι να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, να αρχίσει να λειτουργεί το μπουρδέλο η Βουλή, γιατί μπουρδέλο το έχουν κάνει. Mm-hmm. Το 1/3 των ερωτήσεων των επικύρων του ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντιέται, απλές ερωτήσεις δεν το συζητώ. Έχουμε καταρχήν να υπερασπιστούμε αυτήν την αστική δημοκρατία και όταν φτάσουμε στο επίπεδο να δώσουμε τα παραδείγματα εμείς σαν κυβέρνηση, πώς μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μεσάζοντες. Αυτή τη στιγμή θα κατεβεί να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στη κοινοβουλευτική μας ομάδα. Θα κατεβάσουμε και μια πρόταση νόμου για την κοινωνική οικονομία. Όπως χώνομαι και λίγο στο σταθάκι του, λέω, θα κάνουμε λίγο κάτι σοβαρό, τον πιέζουμε πολύ, ο Σταθάκης λίγο κάνει κάτι νέα, ο σύντροφος. Και άλλη είδηση είναι. Όχι, δεν κάνει νερά. Εσωκοινοβουλευτική. Δεν κάνει νερά, τον κράζω πολύ και μου λέει, ρε συντροφάρα, αφού βλέπεις, μιλάω και για αντικαπιταλισμό. Γιατί λέω, ναι, αλλά συμφωνεί ο Βορύδης, κάτι δεν λες καλά. Τέλος πάντων, θα κατεβάσουμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει στην Αργεντινή, που θεωρούμε πρότυπο για την αυτοδιαχείριση, το οποίο θα δίνει το νόμιμο δικαίωμα στους εργάτες να διαχειριστούν τα κλειστά εργοστάσια. Αυτό θα γίνει πρόταση νόμου από τους ΣΥΡΙΖΑ, να είναι σίγουροι. Το θέμα βέβαια είναι να το εφαρμόσουμε όταν βγούμε. Αυτό είναι είδηση, πραγματικά. Μένω και στα λεγόμενα σταθάκι, επειδή μπορεί να έχουμε ενδιαφέρον, ας πούμε, στην οπτική, αλλά το θεωρώ πολύ καλό φίλο και σύντροφο. Επίσης, τον κράζω αρκετά, το δέχεται και λέει, εμείς θα το κάνουμε, τους εργάτες δεν βλέπω να ψήνονται. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, εντάξει, έχει να κάνει με το mentality με το κινηματικό, και με το ακριβώς, πόσο άλλος αντιλαμβάνεται τη θέση του στο μέσο παραγωγής. Ακριβώς, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα το πούμε εργαζός. Μπορεί να τον εμφανίζουν ή λίγο πιο συστημικό, λίγο πιο... Ίσως αυτοί που γράφουν ή οφείλουν να γράψουν τον προϋπολογισμό από τους άλλους που κριτικάρουν ή από τους άλλους που ανεβαίνουν στα εστέλ ή πηγαίνουν να δώσουν τις μάχες στις σκουριές, είναι λίγο πιο άβολος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, όταν έχω μπροστά τον Τσακαλώτο, σε ένα χαριτολογώντας ο Ευκλήδης, λέγοντας στην εγκλέση που είχε κάτσει μπροστά μου, στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών, λέει, κάθομαι εδώ και λέει, εγκλέζει συγγνώμη, λέει, όχι, το κάνω, λέει, επίτηδες, όταν ξεφεύγω ιδεολογικά, μου τραβάτε αυτή τη διαμάχη. Δηλαδή, οι άνθρωποι τώρα έχουν μια ευθύνη να συγγράψουν ένα οικονομικό πρόγραμμα μέσα σε αυτή την κρίση. Όταν θα πιεστείς, όταν ξέρεις ότι όντως από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθείς, ότι πάντα το έλεγα και προεκλογικά, ρισκάρετε μαζί μας από τη σίγουρη εξαθλίωση. Mm-hmm. Είναι λεπτή η θέση αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Μην τρέφουμε αυταπάτες ότι ένα πρωί, όπως ας πούμε λέει το κουκουέ, θα ξυπνήσει τώρα ο πολίτης, ο εργάτης, ο οποιοσδήποτε, για να δει να ανατέλει τώρα ο σοσιαλισμός, για να τρέξουμε όλοι από εκεί. Όπως δεν πρέπει να είναι οριζόντια τα μέτρα, δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι οριζόντια θα φτάσει σε μια τέτοια αυτογνωσία η κοινωνία. Θέλει δουλειά, ήδη κινήματα εμφανίζουν στον κόσμο πώς είναι χωρίς μεσάζοντα. Έχουμε πολλή δουλειά. Ο κόσμος δεν γίνεται. Βάλτε το να το διαβάσει. Βάλτε το, άνοιξε το κεφάλι. Θέλει δουλειά. Πρέπει να το δει στην πράξη. Ότι θα κερδίσει παραπάνω αγρότης, θα κερδίσει παραπάνω καταναλωτής. Χωρίς να το κάνει πράξη, δεν αλλάζει. Θέλει δουλειά. Παιδιά, μην στέλνετε άλλες ερωτήσεις. Έχουμε ήδη κάποιες που κατά παράβαση του χρόνου θα επιλέξω να ρωτήσω επιπλέον, γιατί και μου το είπε κιόλας, ότι ναι, πες μου. Εντάξει, υπάρχει μια ερώτηση που λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αποκλεισμό, γιατί προχθές ο Βενιζέλος έβριζε τους Εβραίους. Τι είναι αυτό? Τι έγινε, τι έκανε ο Βενιζέλος? Παιδιά, αφήστε τον Βενιζέλο, είναι άσχημη
ψυχολογική κατάσταση. Έχει πρόβλημα, λες. Το κόμμα διαλύεται. Έχει πρόβλημα, ε. Καλά, αυτοί θα έχουν και πρόβλημα. Μπαίνει τώρα ο Βενιζέλος, περνάω εγώ και από τη Βουλή και βλέπω μία του Ανδρέα εκεί και κρατάει και την πίπα του μέσα κτλ. Λέω, δεν μπορούν να πετάξουν για αυτές τις φωτογραφίες. Θα συγχυρίζουν, θα συγχυρίζουν. Αναγκάζονται να μπαίνουν και εκεί μέσα. Έχουν προβλήματα, λες. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αποκλεισμό. Για, εντάξει, μπορεί και να φταίει. Τώρα μπορεί όντως αλλιώς να υπήρχαν υπόγειες διαδικασίες που θα αλλάζαν την κατάσταση. Αλλά εμείς, τόσο κουτί που είμαστε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν λαμβάνουμε υπόψη το ρόλο, ας πούμε, που παίζει αυτή η κυβέρνηση και κινείται. Εκεί που θα ήταν έτοιμοι να σταματήσουν αποκλεισμό, τσαντήσαμε Ισραηλινούς και Έλληνες. Και αυτό, μάλλον αυτό λες. Τι να πω. Η Σαμπέρελα ρωτάει, η κυρία Δούρου και ο Τσίπρας στήριξαν την Ελληνοϊσραηλινή Συμμαχία, αλλά όχι εις βάρος του λαού της Παλαιστίνης. Πώς νιώθεις για αυτή τη δήλωση, γιατί αυτό ήταν δήλωση της Δούρου, τώρα που γύρισες από την αποστολή, πήγες και γύρισες από την αποστολή. Διαβάσαμε λάθος ανακοίνωση. Είναι η ερώτηση. Η κυρία Δούρου και Τσίπρας στήριξαν την Ελληνοϊσραηλινή Συμμαχία, αλλά όχι εις βάρος του λαού της Παλαιστίνης. Πώς νιώθεις για αυτή τη δήλωση. Αυτό είναι η ερώτηση. Ωραία, εγώ την προκαλώ να πάρει copy-paste τώρα και να βάλει εδώ, να τη δουν και όλοι, αν βγάζει κάτι τέτοιο συμπέρασμα. Επίσης είμαι υπέρ της φιλίας με το Ισραήλ. Επίσης είμαι υπέρ κάποιας συνεργασίας. Δεν μπορούμε να αποκόπτουμε δεσμούς με τον οποιοδήποτε. Ειδικότερα επειδή έχω πάει στην Παλαιστίνη και έχω δει Παλαιστίνιους να περιφρουρούνται, ας το πούμε έτσι, από Ισραηλινούς ακτιβιστές για να μην φάνε το ξύλο της αρκούδας. Οπότε έχοντας τέτοιες φωνές μέσα, δεν μπορώ εγώ να αποκλείω έναν λαό. Σίγουρα, γιατί δεν αναφέρθηκε νομίζω στην κυβέρνηση. Στους Ισραηλινούς εν γέννη μάλλον αναφέρθηκε, εν γέννη, από ό,τι είδαμε. Ωραία, λοιπόν. Ή σε σχέση με αυτό το οποίο η ίδια διάβασε ή αποκόμισε από τη δήλωση. Εγώ αυτό που διάβασα, εγώ διάβασα και στο ίδιο ένα σχόλιο ότι μια δήλωση του Τσίπρα ήταν άστοχη και δεν έφερε να λέει την λέξη Παλαιστίνος και Ισραηλινός. Και είδα βέβαια μετά παρέθεσε ο ίδιος που έκανε αυτό το σχόλιο και της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις δηλώσεις της Ρένας στο αεροδρόμιο που εμένα με κάλυψαν απόλυτα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα είναι οπτικές αυτές. Μπορεί τον άλλο να μην το φτάνει. Μπορεί το άλλο να το θεωρούσε ότι έπρεπε να εξαπολύσουμε και πόλεμο κατά του Ισραήλ. Γιατί δημιουργεί αυτά τα θέματα ζωτική σημασία στους Παλαιστινίους. Mm-hmm. Τι να πω. Είναι οπτικές αυτές. Όπως η άλλη οπτική είναι να μην ταξιδεύαμε καν. Εντάξει. Σαφώς. Τελευταία ερώτηση από τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι τραβήξαμε πολύ, αλλά θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο. Ελπίζω να μην έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ το Βαγγέλη. Τελευταία ερώτηση. Το κουκουένο παλιά είχε κόσμο. Και λέει και σε παρένθεση. Και τώρα έχει. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάει για εξουσία η Αλέκα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει που είναι σχεδόν αντίστοιχος ίδιος με το κουκουέ. Θεωρεί ο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εγκεφαλικά οι κουκουέδες. Σε ψάχνουν τώρα. Θα σε βρούνε με κάποιο τρόπο. Δεν την κλειτώνεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θέμα. Παραδείγματος, έχω έναν αδερφό που έχει εξίσου κάποια προβλήματα στο μυαλό όπως και εγώ. Ο οποίος ψήφισε πριν ΣΥΡΙΖΑ, του έλεγα τι θα κάνεις να ψηφίσεις, μου λέει μας ψήφισες και εσύ τώρα. Λέει όχι, δεν ψηφίσω. Άμα δεν πει ο Τσίπρας θα πάει για κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία που όλοι τη θεωρούν, ας πούμε, και γραφική ή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Να, αυτή είναι η κίνηση και από τα κάτω και από τα πάνω. Διότι από τα κάτω μπορούμε να έχουμε πολλά παραδείγματα στα οποία όταν έχεις το κράτος, τους κυβερνώντες να σου στέκονται εμπόδιο, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο να δράσεις. Θέλει μεγάλη παράδοση κινηματική και αποφασισμένο κόσμο να κάνει κάτι. Εγώ βλέπω εστίες πυρήνες αποφασισμένο να κάνουν κάτι, δημιουργικούς, οι οποίοι δεν έχουν το πλαίσιο. Και στο τέλος αυτά ας φτάσουμε στο εξής. Ας φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην χρειάζεται. Δηλαδή μιλάω με συντρόφους, με φίλους από το χώρο τον αναρχικό, τον ελευθεριακό σοσιαλιστικό και λέω εντάξει, ας φτάσουμε μέσα από αυτό τη διαχείριση τέλος πάντων να ακυρώσει. Όταν ξυπνήσει ο κόσμος, καταλάβει, δεν χρειάζεται το μεσάζοντα, δεν χρειάζεται δηλαδή το βουλευτή το παλιό, το κόμμα το παλιό, μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσουν σε. Δεν χρειάζεται το σύστημα της ανάθεσης. Και όχι μόνο αυτό, και συνεταιριστικά δεν χρειάζεται να έχει αφεντικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήγαινε, πάρε 10 άτομα, κάνε τη δουλειά σου και δεν χρειάζεται το αφεντικό. Όταν έχει ένα πλαίσιο να το κάνει και αρχίσει να το ζει, μετά προφανώς δεν χρειάζεται το αφεντικό. Το αφεντικό δεν πληρώνει το κόμμα για να το κάνει τις δουλειές. Το κόμμα μπορεί να μην υπάρχει και να έχει λόγο ύπαρξη. Να είναι τελείως πιο άμεσο δημοκρατικό. Τέλος πάντων, επειδή εγώ βαρέθηκα για το ξύλο και τα χημικά, όχι ότι θα σταματήσω, αλλά βαρέθηκα για τις συνελεύσεις.
Και ακόμη και τις ατέρμονες κοινοβουλευτικές ομάδες που μιλάμε για 6 ώρες και ο εχθρός είναι το συμπέρασμα και η απόφαση. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Μην το δουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και με τρέχουν. Αλλά παιδιά, ας δούμε και λίγο πρακτικά τη ζωή. Δεν βλέπω οριζόντια να ξυπνάει κανείς και να παίρνει χαμπάρι, όπως λέει το κουκουέ. Το κουκουέ έπεσε σε μια παγίδα να τιμάει τα λεγόμενά του, να στέκει εκεί με ξεκάθαρες λύσεις. Τώρα αυτό προς Θεού, έτσι να μην παρεξηγηθούν οι σύντροφοι του κουκουέ. Καλά, αυτοί παρεξηγούνται όπως λέω και συντρόφους. Αλλά καθαρές λύσεις όπου έχει υπάρξει στην ιστορία πήγαινε αλλού το πράγμα. Καθαρές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει να εμπλακείς. Αν δεν βρέξεις κόλλο, αν δεν πιάνεις ψάρια, αν δεν λερωθείς, δεν καταφέρνεις και κάτι. Και έτσι πάει. Και αυτό είναι το κατακλείδι. Τελευταία ερώτηση που είναι ερώτηση δική μου. Ναι. Ήσουν στο Εστέλ, ενεπλάκησε εκεί. Εγώ σε θυμάμαι για τις Κουριές, δεν είχαμε γνωριστεί τότε. Τι έρχεται μετά από αυτό? Τι έρχεται μετά από όλα αυτά που έχεις μέχρι τώρα εμπλακεί, που επικεντρώνεις την προσοχή σου και τις δυνάμεις σου ως βουλευτής, που νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει έχεις τη συνείδηση αυτή πια, της αξιωματικής όμως αντιπολίτευσης. Τι έρχεται μετά, τι είναι αυτό που θα κάνεις μετά, πού επικεντρώνεις τις δυνάμεις σου? Δεν ξέρω, εγώ ένα πρόβλημα το οποίο έχει άμεση σχέση με τον κόσμο. Αυτό που ακούω είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την ισχυρή αντιπολίτευση. Λέω, ωραία, πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε εσείς. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Δηλαδή έχει φτάσει σε μια παράνοια ο κόσμος, την κατανοώ. Αλλά παίζουν και αυτά τώρα από τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι δεν κάνετε. Ας πω, ας πούμε, για το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει 10 πράγματα, 5 πράγματα, δεν αναφέρω. Και στο τέλος του είπα, τα λέω και εγώ έτσι, και στα τοπικά κανάλια λέω, η επόμενη κίνηση τους λέω, γιατί δεν ήμουν πάνω σε μια συγκέντρωση για το πετρέλαιο, ήμουν στην Παλαιστίνη, τη δουλειά έχει στην Παλαιστίνη. Και σου λέω, η επόμενη κίνηση είναι να βάλω την Ζουνίδου που είναι βουλευτής της Κοζάνης, στο Γερμανίδη Φλόρινας, να κρατάνε τσίλες και να απαγάγω το Μαυραγάνι. Όχι, δεν είναι αυτό στο μυαλό μου. Αυτό που είναι στο μυαλό μου όμως είναι για να τους εγκαλέσω, να εγκαλέσω τον κόσμο, γιατί με εκνευρίζει πολύ αυτή η διαδικασία. Δεν κάνουν τίποτα και ζητάνε απλά. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που μπορεί να είναι και τελείως ριζοσπαστικά ή άκυρα για βουλευτή. Θα δούμε αν μπορέσουν να γίνουν, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Ειλικρινά το δεν μπορώ να αποκαλύψω. Έχω μια άλλη λογική και εγώ και κάποιοι άλλοι βουλευτές, τα οποία ίσως είναι έξω από τα συνηθισμένα για βουλευτές. Δεν λέω ότι θα γίνουν ή πότε θα γίνουν, αλλά θέλω να πω ότι να κάνω και αυτά και μετά να μπορώ και να βρίζω εγώ τον κόσμο έξω να με ρωτάει. Γιατί πραγματικά φτάνω σε ένα σημείο, αυτό ξεκινάει από κύκλους όμως κομμάτων τα οποία έχουν πατώσει. Είναι μνημονιακά, έχουν καταστρέψει τη χώρα. Και το μόνο που κάνουν είναι να πετάνε, ας πούμε, κάτι λύματα έτσι για να βρωμίζουν όλη η κατάσταση. Δηλαδή αυτό που ζω εγώ στην Καστοριά είναι με παίρνουν για πάνω θορυβημένοι κάποιοι σύντροφοι, λένε ότι να δεν είσαι εδώ. Ποιος το λέει? Έχει σημασία ποιος το λέει. Το λέει μια δημοκρατία η οποία τους έλεγε η λύση είναι η εξίσωση για το πετρέλαιο και έβγαινε και έλεγε με όλο το μυαλό ο υποψήφιος του Πασόκ ότι θα πάρετε κανένα 3-4 χιλιάρικα και πριν να ξεκινήσουν τα κρύα. Πότε οργανώθηκε στο ελληνικό κράτος? Δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία και βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεράνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι... Πολλά δεν έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλά θα κάνει λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα απίστευτη για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ σε αριθμό. Άνθρωποι κινηματικοί, με πολλές καταβολές, πολύ ανένταχτοι. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ γράφτηκα πριν 20 μέρες. Ναι. Στη Λαϊκή Συνέλευση στην Καστοριά. Οπότε, τι είναι το θέμα, όχι μόνο σαν άνθρωπο, τι πλαισίωση και τι περιμένει, ας πούμε, από αυτού του ανθρώπου. Και μου λένε όλοι, ήσασταν έτοιμοι. Όχι, δεν έχω κυβερνήσει, ας το πούμε, δεν είχα ποτέ υπουργείο. Αλλά έχει δει πίσω ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και πάντα μένω στην πολιτική. Γιατί αυτό που έχω ζήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα και το επισημαίνω, με εξέχονται το βορίδι, το κάνουν αυτοί, είναι πάντα να συζητάνε για τεχνικά ζητήματα. Ναι. Εξάλλου έχουν ακυρώσει τη Βουλή, τα φέρνουν με κύρωση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά τι συμβαίνει? Στο μόνο οι μπαγλαμάδες που δεν μίλησαν και μίλησαν για πολιτική ήταν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που ήταν αστείο. Ήταν για να τελείξει σουβλάκια, έτσι. Ναι. Και με την εισήγηση του Μπέζα, που είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οικονομικών, είχαμε μείνει παγωτόκες. Λέω, από τη μία πήγα να χαρώ γιατί δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα, αλλά το αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας βγαίνουν οι αριθμοί. Αυτό είναι ένα χαρτί που θα αναθεωρηθεί. Ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί και ο ίδιος. Οπότε εκεί που θα σας συμφέρει με τους αριθμούς, το πηγαίνετε στην πολιτική κουβέντα. Εγώ το πηγαίνω στην πολιτική εξ αρχής. Ότι αυτό που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να έχει μια πολιτική αντίληψη και κατεύθυνση. Και οφείλουν μετά οι τεχνοκράτες ή αυτοί που πληρώνονται στα υπουργεία να το βγάλουν εις πέρας. Δεν είναι να ζητήσω εξωπραγματικά πράγματα, αλλά να του πω, φίλε, το πλαίσιο μου είναι αυτό.
Εσύ βγάλ το και τρέξ το. Αυτή είναι η δουλειά. Γιατί έχουμε βγει όλοι λογιστές. Δηλαδή πρέπει εγώ για να βγω ένα κανάλι τώρα να μου έχει μια επίδεση, όπως αυτή την επίθεση που δέχτηκα τώρα στο κανάλι το τοπικό, έπρεπε εγώ να είμαι στρατηγός. Και μου έβγαλε το στρατηγό να εμπλακώ. Δεν, φυσικά δεν σημαίνει να εμπλακώ γιατί προλάβαινε. Έπρεπε να έρθω και καθυστερήσαμε και να ζητήσουμε συγγνώμη σε όλους. Όχι. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Ούτε τα ξέρω όλα, ούτε στρατηγός είμαι. Στο στρατηγό θα δώσω εντολές πολιτικά τι θέλω να κάνω. Το ίδιο. Ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε πρέπει να ξέρω οικονομικά. Έχουμε δόξα τω Θεώ αρκετό ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να βάλουμε αυτό. Γιατί μπαίνει ο κόσμος και πας τώρα σε μια συζήτηση, θα σου κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, στις οποίες δεν θα ξέρεις να απαντήσεις και θα φανεί σαν να έχεις κάποια κενά. Όχι, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε όλα. Αυτό. Αυτός που τα ξέρει όλα, νομίζω ότι τα ξέρει όλα, κοροϊδεύει τους πάντες. Οπότε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εγώ ποτέ. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη τη Σεμπερέλα που είδα το άρθρο. Δυσκολεύομαι να βρω το σημείο που είπε. Είναι δικό μου πρόβλημα αυτό, γιατί όσο μιλούσε ο Βαγγέλης, εγώ έψαχνα να το βρω κτλ. Δεν βρήκα συγκεκριμένο σημείο που να λέει ότι ναι, αποδεχόμαστε συμμαχία με τους Ισραηλινούς υπό τη συνθήκη ότι δεν επιβάλλονται με αυτόν τον τρόπο στους Παλαιστίνιους και τα σχετικά. Γράφεις ότι μπερδεύεσαι, το Ισραηλινό κράτος είναι Ισραηλινό apartheid, τον θέλουμε σύμμαχο και λες ότι μάλλον την πήρες την απάντηση. Δεν ξέρω, λέει ότι είναι Ισραηλινό apartheid, τον θέλουμε σύμμαχο, τον θέλουμε χωρίς να είναι apartheid, τον θέλουμε, πώς τον θέλουμε. Δηλαδή μήπως να δώσουμε ένα μέρος απάντηση σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει ακόμα την απορία. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής ζήτημα, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι πολύ συνθέτο για να λυθεί το πρόβλημα, ότι λειτουργούν έτσι, λειτουργούν έτσι. Τώρα τι κάνεις, διακόπτεις σχέσεις διπλωματικές από. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Με την ευκαιρία, ας πούμε, να αναφέρω το εξής, γιατί συζητήθηκε και με τους συντρόφους της Ισραηλινούς. Έχει να κάνει με μια άκρος κεντροδεξία, μάζα, το πούμε έτσι, στο Ισραήλ που ψηφίζει, στο οποίο ο πρωταρχικός στόχος και η κουβέντα που γίνεται είναι το θέμα της ασφάλειας. Πάντα, το ξέρουμε και προφανώς θα το ξέρουν και αρκετοί, δεν λέω κάτι καινούριο, χτίζουν στις βοβίες του λαού για να τον έχουν σκλάβο. Mm-hmm. Τώρα τι θα είναι αυτό, θα είναι το μνημόνιο σε εμάς οι δόσεις, θα είναι εκεί η ασφάλεια, μην τους φάνε οι κακοί Άραβες από γύρω. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εγώ θα λέγω ότι μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε έτσι σε μια κυβέρνηση η οποία του Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να είναι να πνέει τα λίσθια και να έρθει από κάτω μια άλλη προοδευτική, αριστερή, η οποία να έχει ως πρόταγμα κάτι διαφορετικό. Και εκεί να πω ότι κάνουμε τώρα μια σύμπραξη, πιέζουμε και την Ευρώπη, τους αποκλείουμε. Mm-hmm. Παρά τη δύναμη που έχουμε για τη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν τους μοιάζει και όλα τα πει η Ευρώπη. Δηλαδή είναι τόσο, το ζήτημα τόσο σοβαρό που συζητούσα. Και μου λέγανε, παιδιά, αυτό σε ενδιαφέρει τώρα θα γίνουν στις εκλογές. Mm-hmm. Ας τους αποκλείσει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι μια τεράστια οικονομική στήριξη από ένα εβραϊκό λόμπι που δράει και στην Αμερική. Δηλαδή, αν μπείτε στο κράτος του Ισραήλ, δεν είναι τόσο ισχυρό οικονομικά. Είναι οι πολυεθνικές έξω, οι οποίες ανοίγουν παραρτήματα, δηλαδή είναι τόσο εξειδικευμένοι. Δηλαδή, θαυμάζουν πολύ το κράτος του Ισραήλ. Έχει τέτοια αργομυστία. Δηλαδή, ναι. Είχε υπάλληλο, το μόνο που έκανε ήταν να παίρνει τους λαθρέους, αυτούς που θεωρούν λαθρέους, και να τους πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Και λέει: την κάνω πολύ επαγγελματικά τη δουλειά αυτή. Λέει. Δεν θα μείνετε εδώ. Ναι. Υπάρχει πληθυσμός που ασχολείται και να κοιτάει τι κάνει ο άλλος. Έτσι. Και επανέρχομαι να μην νομίζουν ότι πλατιάζω και πάω να αποφύγω κάτι. Αν είχα εγώ την ευκαιρία να ρίξω αυτή την κυβέρνηση του apartheid, να το πούμε έτσι. Θεωρείς ότι είναι apartheid. Θα ήμουν υπέρ μια κυβέρνηση που δρά έτσι με αυτόν τον επικισμό που τον έζησα εκεί και τα λοιπά. Είναι μια κυβέρνηση απάνθρωπη. Έτσι. Δεν μπορώ να πω όμως έναν κόσμο ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία πλήσης σε κεφάλου, δεν μπορώ να αποκλείσω στη σχέση μαζί του ή να το θεωρώ όλο αυτόν τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν σαν να θεωρώ τον ελληνικό λαό επειδή έκανε τόσα χρόνια αυτές τις επιλογές ηλίθιο ή επειδή ακόμη την τελευταία στιγμή επιβιάστηκε ο γέροντας ότι δεν θα έχει φάρμακα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει 8 εκατομμύρια λαθρομετανάστες ή οτιδήποτε, να το θεωρώ ηλίθιο. Είναι δέσμιος των φόβων του, μπορεί κάποιος να τον πει οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, αλλά επανέρχομαι. Αν είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε μια κυβέρνηση στο Ισραήλ μέσα από αυτές τις πιέσεις, αποκλεισμούς, άλλου θέματος, να το κάναμε. Μην ξεχνάμε ότι σας βέβαια, τότε που έγινε η αντιδράση τότε για το apartheid ήταν ένα κίνημα από κάτω. Mm-hmm. Τους υποστήριξε. Ήταν ένας Νέλσον Μαντέλα φυλακισμένος χρόνια. Υπήρξε αυτή η διεθνής πίεση και κατακραυγή και ήρθε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να έρθει κάτι άλλο.
Δεν υπάρχει. Όλες οι φωνές των ειρηνιστών, όλες οι φωνές διαφορετικές. Ας πούμε, είχαμε σύντροφο στο πλοίο, ο οποίος πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί και η οικογένειά του. Όταν έχασαν τη 17χρονη αδερφή του, σε επίθεση αυτοκτονίας. Αντί να πει φάτε του κόμπου στα λαρίκια, στου Παλαιστίνιου, είπε: όπα, τι γίνεται εδώ, τι το προκαλεί. Εμείς κάτι αυτό. Κάνουμε λάθος. Τι το προκαλεί αυτό. Ναι. Είναι ακτιβιστής και είναι από αυτούς που έχουν τις κατηγορίες για προδοσία. Και οι γονείς του έχουν ξεκινήσει ένα φόρουμ το οποίο φέρνουν σε επαφή σε οικογένειες Παλαιστινίων και Ισραηλινών που έχουν χάσει τα παιδιά του, το τμήμα και την άλλη. Mm-hmm. Έτσι. Το να πω εγώ τώρα εύκολα για να χαϊδέψω αυτιά ή να πω είναι apartheid και εμείς πρέπει να είμαστε να αποκλείσουμε, ποιον βοηθάω. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένταση επιπλέον. Ποιο βοηθάω. Τώρα διπλωματικά μπορεί να κάνει και μια παρέμβαση. Θα έρθει εδώ ο Πέρες, θα έρθει ένας αξιωματικός, θα του θέσει αυτό το πρόβλημα, θα του θέσει αυτό το θέμα. Εντάξει, να σου πω και εγώ όταν δεν ήμουν βουλευτής μπορούσα να λέω πολύ πιο εύκολα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ακόμη να θέλω να τα κάνω. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπήρχε ένα κίνημα που να μπορούσε να το ρίξει αυτό ή να χρειαζόταν αυτό το κίνημα μια έξωθεν πίεση, ευχαρίστω. Θα ήμουν ο πρώτος, θα έλεγε, σαν βουλευτής. Και θα το έβαζα και σαν θέμα και στο κόμμα. Mm-hmm. Όταν δουν αυτοί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, απ' την άλλη, όταν φυλακίζονται τέτοιοι ακτιβιστές και τα λοιπά, σε μια επαφή και σε μια σχέση που θα έχουμε, μπορείς να πιέσεις. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, έχουμε και μια σχέση, μας πιέζουν από μέσα ο κόσμος μας, δεν μπορούμε να το πάμε έτσι. Αυτούς που βάλετε φυλακή τώρα δεν έπρεπε να πάμε φυλακή. Δηλαδή, κάντε κάτι. Ναι. Από το να πεις ότι δεν έχω. Δεν έχω επαφή, δεν έχω σχέση. Δεν του ενδιαφέρει. Μα είναι οι Ισραηλοί εθελοντές. Δεν του πολύ ενδιαφέρει. Δεν του νοιάζει. Άμα δεν υπάρχει established μία σχέση, σαφώς δεν του νοιάζει. Φυσικά. Εγώ να το κλείσω και να το μαζέψω λίγο όλο αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, δίνοντας την πληροφορία μέσω της CyberElla που το έβγαλε στο Twitter πριν κάποιο χρονικό διάστημα, ότι οι άνθρωποι, οι Ισραηλινοί, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα σε καθεστώς κατοίκων ή περιορισμού, οι κατηγορίες συνεχίζουν και είναι ανοιχτές, που σημαίνει ότι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε για το Ισραηλινό καθεστώς μέχρι τώρα, οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία δίωξη συνεχούς προσαγωγής κτλ. Μέχρι κάποια στιγμή να υπάρξει κάποια δικάσιμος, που αυτό είναι στην απόφαση τελικά του Ισραηλινού καθεστώτος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βαγγέλη για τον χρόνο που μας έδωσε εδώ στο Omnia TV. Έχω μια παρέμβαση από τον Πότμο μόλις. Εντάξει, αυτός δεν είναι. Έχω παρέμβαση από τον Πότμο. Αυτό ζαλίζει, δεν κάνει. Έχει παρέμβαση. Βγήκε μόλις ένα κείμενο από τους... δεν ξέρω να... Ναι. Ακούμε Πότμο. Συγγνώμη. Βγήκε μόλις ένα κείμενο, το έχω προστάρει στο Twitter. Θα το μεταφράσω, θα το ανεβάσω και στο Omnia. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι Ισραηλινοί σύντροφοί μας, οι Εβραίοι. Ναι. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Ναι. Ο Έλιπ, ο ένας από τους τρεις, ο οποίος είναι ένα παλικάρι με ψυχή που δεν υπάρχει, δηλαδή... Αυτό που έχασε και την αδερφή του. Αυτός που έχασε την αδερφή του που ανέφερε. Και οι τρεις είναι. Ναι. Το βίντεο, θα το βγούμε, να το μεταφράσουμε, να το ανεβάσουμε στο Omnia. Ναι. Μιλάει πριν από κάποια χρόνια, το 2006. Τέλος πάντων, και έβγαλε ένα κείμενο, έγραψε ένα άρθρο, το οποίο έχει δημοσιευτεί, το αναμετέδωσε, θα το μεταφράσω και αυτό, θα το ανεβάσω, που λέει, εγώ πάω σπίτι, αλλά σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στους άλλους. Δηλαδή, μιλάμε για μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται για τα μύρια όσα και ξέρουν ότι εγώ, ναι, ξέρω, θα περάσω αυτά. Και καταγγέλνω τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στους άλλους. Μάλιστα. Κρατάμε αυτή την παρέμβαση. Αυτά είναι παραδείγματα, εγώ τα σηκώνω συνέχεια. Γιατί μας πάνε σε μια κατάσταση μίσους εδώ. Ποιος είναι ο μετανάστης, είναι το εύκολο. Δηλαδή αυτή είναι η επιφανειακή σκέψη, το μόνο που μπορείς να κάνεις εύκολα. Γιατί γι' αυτό ανάθεση είναι. Δηλαδή αυτή είναι την ανάθεση, τη βρίσκουμε και αλλού. Δηλαδή τι είναι, σκοτώνουν οι άλλοι, σφάζουν οι άλλοι, ανάθεση. Πρέπει να πάρει τις φάξεις τώρα, δεν με νοιάζει. Αυτό. Τέλειωσέ τους. Καμιά. Είναι ο δρόμος της αριστεράς, ο δρόμος της σκέψης, γιατί πιστεύω, ας πούμε, ότι η αριστερά είναι γενικότερα ένα σκεπτόμενο κίνημα. Είναι ο δύσκολος. Καμία λύση ποτέ δεν είναι εύκολη. Είναι περίπλοκη, θέλει προσωπικό, θέλει κουράγιο, θέλει πολλά πράγματα και ένας κόσμος που έμαθε να ζει επιφανειακά, να ζει σε μια ψευδαίσθηση, τώρα χάνει τα αυγά και τα πασκάλια. Και δυσκολεύεται, έχουμε εμπλακεί. Ναι, έχουμε κι εμείς και πρέπει. Αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιο.
Έχει χάσει την πίστη ο κόσμος. Και ο κόσμος που εύκολα πείθονταν έχει χάσει την πίστη, με το άλλο κομμάτι του κόσμου μας ψήφισε με μισή καρδιά, πρέπει να γύρουμε το φαντασιακό του. Δύσκολα, σαν έναν αρχικό, σαν έναν αριστερό, σαν έναν άνθρωπο των κινημάτων, γύρισε φαντασιακό. Αυτό. Αυτό. Θα κρατήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι. Θα κρατήσουμε την πολύ συναισθηματική παρέμβαση από τον Πότμο που έζησε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει χάσει την αδερφή του και λόγω αυτού αποφάσισε να γίνει ακτιβιστής, ο οποίος πρώτα νοιάστηκε για άλλους υπόλοιπους και μετά για τον εαυτό του, πράγμα το οποίο εμείς έχουμε έτσι μια δυσκολία να κατανοήσουμε. Θα κλείσουμε εδώ αυτό το The Barbershop ευχαριστώντας πάλι το Βαγγέλη. Κάτι μου λέει το κοντρόλ που δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, σαφώς. Θα σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας μέχρι τόσο αργά. Καταλαβαίνετε ότι επειδή τράβηξε κουβέντα πάρα πολύ, δεν θα εμπλακώ στο να ασχοληθώ με τον Πρετεντέρι, διότι η κουβέντα μας ήταν πολύ πιο σοβαρή μέχρι τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε χρόνο να κάνουμε χαβαλέ. Τα ζώα αυτά θα είναι εκεί ακόμα, σε αυτές τις οθόνες, θα μας περιμένουν να τα αποδομήσουμε. Έχω βάλει μέσα, έτσι. Έχω πει στο ΣΥΡΙΖΑ τι χρειάζεται στο γραφείο τύπου, γιατί έχω δώσει και επιστημονικό συνεργάτη εκεί. Πώς μπορώ να βγω στον Πρετεντέρι με βορίδι τουλάχιστον. Ένα πρόβλημα. Περιμένουμε, θα είναι πάρα πολύ ωραία η συνάντηση αυτή, αν θα μπορέσουμε να την αναμεταδώσουμε. Ο Βαγγέλης, ο Διαμαντόπουλος, με το βορίδι και πιθανόν με τον Άδωνη στον Πρετεντέρι. Θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για μας να μπορέσουμε να παίξουμε μαζί του. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια πάρα πολύ καλή νύχτα, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ πάλι την επόμενη Δευτέρα στο Omnia TV. Ήταν το ύποπτο Μούση στο The Barber Shop. Βοήθειά μας. Τι γίνεται από εκείνη την πλευρά?
Attention, attention. Navy promised that our cargo will go to Gaza. Over. Προσπάθησε, Μιχάλη. Αλλιώς μας έχουν κόψει την επικοινωνία. Έχουν κάνει κλωβό. Απελευθέρωσε το.
Ba 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 ba